Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να παρευρεθείτε απόψε σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Μία εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Μητροπολή Γερμανίας. Η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στους χώρους μας, στους χώρους αυτούς του Πανεπιστημίου, τον παγκοσμίως γνωστό αστροφυσικό και διακεκριμένο καθηγητή φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Δημήτρη Νανόπουλο. Ο καθηγητής Νανόπουλος ανήκει αναμφισβήτητα στην ελίτ των εξαιρετικών επιστημόνων παγκοσμίως, θα έλεγα, και γι' αυτό νιώθουμε και λίγο υπερήφανοι που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε απόψε κοντά μας. Σύντομα μερικά στοιχεία γύρω από το βιογραφικό του. Ο κ. Νανόπουλος γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφύτησε το 1981. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Σούσεξ της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του το 1983 στην θεωρητική φυσική των υψηλών ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητή στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης ΣΕΟΝ στη Γενέβη και επί σειρά ετών ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. Πολλοί εικάζονται μάλιστα ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος διευθυντής του ΣΕΟΝ. Θα το ευχόμαστε. Ο κ. Νανόπουλος είναι διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών του Houston στο Τέξας, όπου επίσης διευθύνει ένα ερευνητικό τμήμα του Walt Laboratory, που εδρεύει στην Λοζάνη. Από το 1997 είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ εξελέγει πρόεδρος για το έτος 2015. Δύο φορές ήταν και υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Φέτος πήραμε τα βραβεία, ίσως άλλο πολλά. Το όνειρο του Δημήτρη Νανόπουλου ως παιδί ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Αλλά τελικά τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Σε ηλικία 15 ετών έπιασε το βιβλίο Φυσικής και από τότε δεν το άφησε. Τα μέχρι πρότινος γήινα όνειρά του, να τρέχει πίσω από την μπάλα, άρχισε να αποκτούν άλλη διάσταση με τους νόμους της φυσικής. Και η απόφασή του είχε πάρθει. Το πάθος του και η αγάπη του ανήκει πια στη φυσική. Το μυστικό της επιτυχίας του, αυτό που χρειάζεται κάποιος είναι να έχει μυαλό, φαντασία, δύναμη και να μην φοβάται να δουλεύει σκληρά, αναφέρει σε κάποια συνέντευξή του ο κ. Νανόπουλος. Θέμα της απόψινής διάλεξής του είναι η συμπαντική συμφωνία. Ο κ. Νανόπουλος θα αναφερθεί στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στην εξέλιξη, τη δομή και τη λειτουργία του σύμπαντος. Από το πώς εμφανίστηκε και το πώς μεταμορφώθηκε, έως το πώς έχει αποκτήσει τη σημερινή μορφολογία του. Θα επικεντρωθεί στις πρωτοποριακές έρευνες του ίδιου και της επιστημονικής του ομάδας, οι οποίες είναι η δημιουργία της ενοποιημένης θεωρίας όλων των δυνάμεων στη φύση, της αποκαλούμενης θεωρίας του φατός. Μετά την διάλεξη θα ακολουθήσει η συζήτηση. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κρατήστε τις σημειώσεις σας ή τις ερωτήσεις σας στο μυαλό και έχετε μετά την ευκαιρία να ρωτήσετε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα για τον καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Ευχαριστούμε πολύ χαρούμενος που επισκέπτομαι το Μόναχο και την Λέσχη Επιστημών του Μονάχου. Ευχαριστώ πολύ για όλους σας που μία τρίτη, τη γούσα, τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα αφήνει τις δουλειές σας και πώς είστε εδώ στο Πανεπιστήμιο για να ακούσετε αυτή την διάλεξη. Νομίζω ότι μια κουβέντα να πω ότι
χαίρομαι που βλέπω τόσο ακμαία την επιστημονική κοινότητα στο Μόναχο και εντός αγωγικών δυστυχώς βλέπουμε και ακμαίες πολλές επιστημονικές κοινότητες από τον κόσμο. Όπως λέω και στην Ελλάδα, είναι πιο δύσκολο να πω στην Ελλάδα το λέω και εδώ να το λέω, είναι ότι η Ελλάδα τελικά δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν την στενή γεωγραφική, γεωγραφικό όριο, έτσι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι όπου είναι οι Έλληνες. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι η συνεισφορά όλων μας, είτε είναι μέσα στην Ελλάδα, είτε έξω από την Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα. Οπότε αυτό ας το κρατήσουμε και ας μην στεναχωριόμαστε, οι κρίσεις έρχονται και θα περάσουν, αλλά αυτά τα οποία κάνουμε, το έργο το οποίο βάλουμε και θα κάνουμε, παραμένει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι αυτό που βλέπετε στην τρασπάρεση αυτή. Στο slide είναι επί της αρχής των φυσικών νόμων. Τώρα σας ακούγεται ακόμα και σε φυσικούς ειδικούς που να είναι εδώ πέρα θα ακούγεται περίεργο. Και αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Καταρχάς, αυτό που βλέπετε, αυτή την εικόνα εδώ, είναι μια εικόνα από ένα. Δεν πιάνω αυτή η εικόνα. Είναι από ένα βιβλίο που το 1983 και λεγόταν Discovery, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα του συγγραφέα. Τέλος πάντων, αυτό θέλει να παριστάνει τον Giordano Bruno, ο οποίος πάει το κρύσταλλο, αυτό που πιστεύαμε ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του κόσμου, Καλά το πιστεύαμε αυτό. Η γη είναι το κέντρο του κόσμου κτλ. Και σπάει και βγαίνει έξω από αυτή την. Να κοιτάξει το σύμπαν όπως είναι στην πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι διαλέχθηκε τυχαία ο Giordano Bruno σε εκείνο το βιβλίο, γιατί ο Giordano Bruno, όπως ξέρετε, που έζησε από το 1548 μέχρι το 1600, ίσως είναι ένα από αυτούς που πρέπει. Που όλοι οι επιστήμονες μας τώρα αφήνουμε και λίγο σε αυτό, ναι. Γιατί αυτό τόλμησε να πει ότι εκείνη την εποχή ότι το σύμπαν είναι άπειρο, πίστευτο το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο που είπε αυτό το πράγμα, είπε, τον κάψανε στην πυρά το 1600. Δεν νομίζω ότι ήταν εντελώς καλό αυτό το πράγμα που έγινε, αλλά πάντως δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, γιατί μέσα από αυτούς τους ανθρώπους φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα, ώστε να λέμε όπως πρέπει τα πράγματα και αναγκαστικά να μην μας βάζουν στην πυρά. Για όσους είναι, ή δεν ξέρω, είναι πέρα παιδιά, νέοι, ασχολούνται με στοιχειώδη σωμάτια κτλ., αν θα έδιναν την ίδια ομιλία, βέβαια εδώ είναι πολύ προποιημένη, σε ένα φυσικό εντελώς ακροατήριο, αυτός ήταν ο τίτλος της ομιλίας και το Multiverse είναι το πολυσύμπαν που λέμε και θα δούμε σε λίγο, θα προσπαθήσω να δω για πώς βλέπετε αυτή την, πώς γίνεται αυτή η σχέση εδώ πέρα. Καταρχάς, για να δούμε. Εδώ βλέπετε σε αυτή εδώ το slide, την εικόνα, βλέπετε αυτή είναι η ιστορία του σύμπαντος και σε χώρο και σε χρόνο από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Και για να είμαι πιο ακριβής, με αυτά που θα σας πω μέχρι το τέλος, είναι αυτή είναι η ιστορία αυτού του σύμπαντος. Έτσι. Ξέρουμε σήμερα ότι ξεκίνησε 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και διαστέλλεται και έχουμε φτάσει σήμερα στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Θα έχουμε φτάσει σήμερα με διάφορους τηλεσκόπια διαστημικά να μπορούμε να παίρνουμε ορισμένες πληροφορίες. Να πω καταρχάς ποια είναι αυτή η πληροφορία που παίρνουμε, είναι πολύ σημαντικό σε όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Στην κοσμολογία θα χρησιμοποιήσω αυτά που θέλω για να φτάσω εκεί που θέλω. Δηλαδή, για να φτάσω εκεί που θέλω, είναι να σας πω ότι πώς έχουμε στα χέρια μας τώρα θεωρίες ή framework, πώς το λένε, πλαίσια θεωριών, στα οποία μπορούμε και καταλαβαίνουμε πώς βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι. Γιατί, όπως γνωρίζετε, είναι ένα άλλο πράγμα να ανακαλύψεις τους φυσικούς νόμους, ότι είναι αυτοί και αυτοί και αυτοί και αυτοί, και το άλλο το ερώτημα είναι πώς βρεθήκαν αυτοί οι φυσικοί νόμοι. Πάλι αυτή η ερώτηση, η κοσμολογία, ξέρετε, πριν 20-30 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχίσαμε και κάναμε κοσμολογία, αυτή που κάναμε στοιχειώδη σωμάτια και ψηλές ενέργειες, είμαστε πάρα πολύ περίεργοι εκείνη τη στιγμή, γιατί μέχρι τότε η κοσμολογία εντός εισαγωγικών είχε, εκτός από αυτούς που ασχολούνται στην γενική θεωρία της κεντρικότητας, είχε ένα τρεπή, εγώ όνομα
λίγο με μεταφυσική, με λίγο το ένα με το άλλο. Η κοσμολογία σήμερα έχει γίνει ένα κομμάτι της επιστήμης, όπως λέμε, αστροσωματιακής φυσικής, που είναι ο κομμάτι το οποίο ελέγχεται πειράματα το ένα το άλλο κτλ. Το επόμενο βήμα που γίνεται τώρα, κατά κάποιο τρόπο, έχει σχέση πάλι στην αρχή, μπορεί να ακούει, σας ακούγεται περίεργο και το ένα και το άλλο, είναι ένα καινούριο βήμα το οποίο γίνεται και προσπαθούν να δούμε τώρα πώς μπορούμε να καταλάβουμε και την προέλευση των φυσικών νόμων. Λοιπόν, αυτό θα βλέπετε από πίσω και γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όλων των συγκεκριμένων πραγμάτων. Θα πάρω ό,τι χρειάζομαι για να φτάσω εκεί που θέλω να εξηγήσω αυτό που είναι ο τίτλος της ομιλίας μου. Τώρα, εδώ λοιπόν έχουμε τη διαστολή 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια και αυτό το οποίο βλέπουμε πάντοτε είναι μέχρι 14 Σεπτεμβρίου του 2015. Θα σας πω αμέσως τη σχέση γι' αυτό. Ο μόνος τρόπος που μας είχε δώσει φύση για να μπορούμε να την παρακολουθούμε και να την ψάχνουμε ήταν η ηλεκτρομαγνητική εκτινοβολία. Και όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα που έγινε, η μεγάλη έκρηξη τότε που έγινε, θα δούμε τώρα αν έγινε μεγάλη έκρηξη ή όχι, θα το δούμε σε λίγο αυτά, αλλά ας πούμε, χρησιμοποιώ τώρα την conventional γλώσσα, γίνεται μια μεγάλη μια μεγάλη εκροή ενέργειας και στο οποίο αυτό παραμένει, έχουμε δηλαδή φωτόνια τα οποία μπορούμε και βλέπουμε σήμερα μέσα από αυτή την αρχική έκρηξη και για να είμαι για τους ειδικούς πολύ ακριβής, είναι αυτά τα φωτόνια τα οποία βλέπουμε, το σύμπαν έχει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, μπορούμε και βλέπουμε, υπάρχει εδώ ένα είδος παραπέτρας, αν θέλετε, το οποίο μπορούμε και βλέπουμε φωτόνια που έρχονται περίπου από 380.000 χρόνια από την αρχή και μετά. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας λέει τώρα όλοι μπορούμε μέσα από εκεί, τη χαρτογράφηση αυτή, αν θέλετε, να μελετήσουμε το σύμπαν μέσα από αυτούς τους. Δηλαδή αυτά τα τηλεσκόπια δεν κάνουν τίποτα άλλο. Παίρνουν φως, φως το χρησιμοποιώ τώρα εντός εισαγωγικών, γιατί ο φυσικός φως εννοεί έχει συγκεκριμένα πράγματα, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Ας πούμε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οπότε εδώ το χρησιμοποιώ τώρα με ανεξάρτητα από τη συχνότητα που να χρησιμοποιώ τη λέξη φως. Τώρα, και βλέπετε, έχουμε μια εικόνα του σύμπαντος, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα και στην οποία έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Πιστεύτε με, έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα πώς έχουν γίνει οι εξελίξεις, η διάφαση, το που βλέπετε. Σιγά σιγά δημιουργείται μέσα από τη βαρύτητα, έχουμε ενεργειακές διαταραχές, δημιουργούνται γαλαξίες και ούτω καθεξής και φτάνουμε σήμερα εδώ, το οποίο είμαστε 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα πάρα πολύ ουσιαστικό σημείο, όσο είναι κατά κάποιο τρόπο από εδώ και πέρα, το πιο ουσιαστικό σημείο είναι εδώ στην αρχή, στην οποία ξέρουμε πια πειραματικά, ενώ πειραματικά, ότι τη πέρασε το σύμπαν στην αρχή του, στην πολύ αρχή του, όταν μιλάμε για αρχή, μιλάμε για τις τάξεις του 10 στη μείον 33 του δευτερολέπτου. Καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάω τώρα. 10 στη μείον 33 εκθέτης του δευτερολέπτου. Πέρασε μια, με χρόνο σχεδόν μηδέν, πέρασε μια απίστευτη έκρηξη που εξελίχθηκε η διάστασή του εκθετικά. Συνήθως όπως το σύμπαν πηγαίνει τώρα, ας πούμε, αν πάρουμε το κανονικά, δεν είναι σωστό γιατί έχουμε και τη σκοτεινή ενέργεια, τέλος να σταθήσουμε αυτό, πηγαίνει η ακτίνα του σύμπαντος, η διάσταση του σύμπαντος μεγαλώνει σαν το χρόνο στην 2 τρίτα. Προηγουμένως ήταν σαν το χρόνο στην 1 δεύτερο. Τέτοια πράγματα. Είναι δηλαδή, ξέρετε, απλές δυνάμεις. Αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που σας λέω είναι αυτό που λέμε πηγαίνει εκθετικά. Και έχουμε μια απίστευτη διαστολή του σύμπαντος μέσα σε χρόνο τετέμιδεν σχεδόν, ο οποίος είναι περίπου της τάξης τουλάχιστον, γιατί ούτε και αυτό είναι σωστό, τουλάχιστον 10 στην 30 φορές από ό,τι ήταν στην αρχή. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι ενώ ξαφνικά το σύμπαν, ας πούμε, αν είχε αν είχε διάσταση, που δεν είχε τότε, αλλά αν είχε διάσταση ενός εκατοστού για να καταλάβετε, τότε σε αυτό το χρόνο τετέ, γίνεται το σύμπαν από τότε όσο είναι αυτό σύμπαν σήμερα. 10 στην 28 σαντιμέτρα που έχει περίπου. Έτσι. Λέω, δεν είχε ένα σαντιμέτρα, ήταν πολύ μικρότερο. Αυτό να πω για να καταλάβετε για το οποίο συζητάμε. Και τώρα θα μου πείτε και τι. Πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα και τώρα και το πώς τα λέμε αυτά τα πράγματα έχουμε πειραματικές ενδείξεις. Πειραματικές ενδείξεις είναι ότι τι συμβαίνει. Αυτή η
inflation, όπως λέγεται, η θετική διαστολή και η inflation. Η inflation είναι καλό για τη φυσική, είναι κακό ίσως για, για την οικονομία, όχι πάντοτε βέβαια και για την οικονομία, αλλά τόσο για τη φυσική είναι κακιά, καλή λέξη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν ο πληθωρισμός μας κάνει το εξής πράγμα. Είμαστε πάρα πολύ στην αρχή του σύμπαντος, το σύμπαν είναι κβαντικό, υπόκειται στις αρχές της κβαντικής φυσικής, της οποίας, αν θέλετε, ο κεντρικός ήρωας και τις μεγαλύτερες μορφές της φυσικής όλων των εποχών έζησε εδώ, είναι ο Βέρναρντ Χάιζενμπεργκ. Έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την ιστορία. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, μια από τις μεγαλύτερες μορφές φυσικής ever. Τώρα, μέσα από αυτή την βαδική διακύμανση με την οποία προήλθε το σύμπαν, δούμε στο τέλος τι έγινε. Αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ μικρό, γίνεται αυτή η διαστολή. Εκείνη τη στιγμή το σύμπαν είναι βαδικό. Πολύ πολύ μικρότερο από τη διάσταση του πυρήνους και τη διάσταση του ατόμου κτλ. Πάρα πολύ μικρότερο. Και αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα συνδέουν και λοιπές αυτές που λένε κβαντικές διακυμάνσεις. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια στη φύση. Και πολλά από αυτά τα χρησιμοποιείται και στα εργαστήρια γιατροί και βιολόγοι κτλ. Και τα οποία δεν ξέρω, δηλαδή είναι μέσα στα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιείται. Το οποίο δεν σας ενδιαφέρει τώρα εσάς το πώς δουλεύουν τα μηχανήματα, αλλά πολλά από αυτά δουλεύουν με αυτές τις κβαντικές διακυμάνσεις. Τώρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτές οι κβαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες είναι της τάξης, ας πούμε, 10 στη μείον 30 του εκατοστού ή κάτι τέτοια, και μου λέτε, τι σχέση έχει αυτό με το σήμα. Έχει, γιατί αυτές ξαφνικά συμμετέχουν επίσης σε αυτή την εκθετική διαστολή, και από εκεί που ήταν, ας πούμε, 10 στη μείον 30 του εκατοστού γίνεται ένα εκατοστό, που έλεγα προηγουμένως. Και γίνεται μετά έτσι και παραμένει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και σε κάποια στιγμή αρχίζει αυτό η διακύμανση και λιώνει και μας δίνει αυτές τις ενεργειακές διακυμάνσεις τις οποίες χρειαζόμαστε έτσι ώστε να αρχίσουμε να χτίζουμε γαλαξίες. Αυτό που χρειαζόντουσαν οι γαλαξιολόγοι ήταν άμα τους δίναμε τις αρχικές συνθήκες ότι αν είχαμε τις τάξεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που γίνεται αυτό το πράγμα, τότε μπορούσαμε να μας εξηγήσουν τους γαλαξίες όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας. Αυτή η θεωρία εδώ πέρα μας δίνει αυτές τις αρχικές συνθήκες, ήταν ακριβώς αυτές που θέλαμε. Και αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε γιατί μετράμε την ομοιογένεια και την ισοτροπία του χώρου. Υπάρχουν πολλές μικρές διακυμάνσεις που αυτά μετράνε. Αυτή η κύριε εκεί πέρα με την ISA και με το Planck και με το WMAP. Και μπορούμε και βλέπουμε και είχαμε κάνει καμπύλες ότι αν θα πάτε και θα μετρήσετε, θα δείτε πολύ μικρές διακυμάνσεις που είναι σε αυτή τη θερμοκρασία που υπάρχει το 2,73 βαθμοί Κέλβιν και τα λοιπά στο σύμπαν. Θα δείτε πολύ μικρές διακυμάνσεις της τάξης σχεδόν του ενός εκατομμυριωστού. Δηλαδή, αν κοιτάξω εδώ και κοιτάξω εδώ, υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία, στην θερμοκρασία του σύμπαντος ένα εκατομμυριωστό. Το οποίο αυτό είναι ένα δώρο από τη φύση. Γιατί έτσι μπορούμε να πούμε ότι το σύμπαν είναι ομοιογενές και ισότροπο σε πολύ μεγάλη κλίμακα και να έχει μικρές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορούμε να τις κάνουμε μέσα από θεωρητές, μπορούν να μας βοηθήσει πολύ στους υπολογισμούς. Και αυτές οι καμπύλες ήταν φτιαγμένες από το 1981, κάτι τέτοιο, και από το 2000 και μετά τα data όλα που έχουν πέφτουν ακριβώς όπως τα λέγαμε. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, και έχουμε κι άλλες πολλές, τώρα δεν θα μπω σε αυτό το θέμα. Πάντως έχουμε πειραματικά δεδομένα τα οποία ενισχύουν πάρα πολύ αυτή τη θεωρία του πληθωρισμού, που είναι βασικά η κεντρική θεωρία. Αυτά που λέω τώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι η κεντρική σχολή την οποία αντιπροσωπεύω. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό εδώ πέρα λοιπόν το θέμα εδώ πέρα, είπαμε το τι συμβαίνει εδώ. Παρακολουθούμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη εδώ πέρα, για να δούμε τώρα. Τι είναι αυτό το σύμπαν από τι αποτελείται, το δικό μας. Έχουμε περίπου 4% είναι η ύλη από την οποία είμαστε φτιαγμένοι, πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια κτλ. Έτσι, αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στην αρχή πετύχαν τα 4 στοιχεία, με 4% έχουμε μια εκεί πέρα καλή σύγκριση, ας πούμε, με το... Αυτό είναι το 4% μόνο. Το 23% χοντρικά είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και 73% είναι σκοτεινή ενέργεια. Έτσι. Αυτή είναι η δομή του σύμπαντος. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε καν φτιαγμένοι από ότι είναι φτιαγμένο το κεντρικό σύμπαν. Έτσι. 72% είναι ενέργεια. Όταν λέμε ενέργεια, τους μη
Και δεν φαντάζομαι ότι σωστό εδώ πέρα η φυσική ειδική. Ενέργεια όταν λέμε νούμε το εξής πράγμα. Ξέρετε από το τρίγωνο του Αϊνστάιν έψιλον σε ένα μισή τετράδο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι, θα λέμε κάτι ενέργεια όπως είναι το φωτόνι που έχει μόνο ενέργεια και ορμή, διότι έχει μάζα μηδέν. Άρα έχει ενέργεια, έχει μια μάζα, αλλά η μάζα ηρεμίας αν είναι μηδέν, τότε αυτό το πράγμα που έχει είναι ενέργεια. Όταν λέμε λοιπόν ότι εδώ πέρα το ονομάσαμε σκοτεινή ενέργεια, εννοούμε, χωρίς αναγκαστικά αυτό να είναι σωστό, αλλά θα αφήσουμε τώρα αυτό. Είναι σχεδόν παιδιά αυτή η έκφραση εδώ πέρα. Είναι σκοτεινή ενέργεια, η οποία μας λέει ότι το σύμπαν αποτελείται με κάτι. Το λέμε και σκοτεινή ενέργεια, γιατί ακριβώς δεν έχουμε σωστή ή μάλλον δεν έχουμε μία θεωρία η οποία είναι γενικά αποδεκτή. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια, αλλά δεν έχουμε ακόμα θεωρία. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η δομή. Η σκοτεινή είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, και έχουμε αυτή τη δομή αυτού του σύμπαντος. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα βασικά στατικά όπως τα βλέπουμε σήμερα, τα πρωτόνια και τα νετρόνια που ξέρετε αποτελούνται από τα quarks και βρισκόμαστε σήμερα στα διάφορα quarks εδώ πέρα, δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματά τους. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι έχουν και το ηλεκτρόνιο που έχουν σκάρει από τις λεγόμενες γενιές εδώ όπως βλέπετε. Αυτό που αποτελούμαστε εμείς και δουλεύετε περισσότερο είναι αυτό που λέει η πρώτη γενιά, τα άλλα τα παράγουν στο δασπίδιο, παράγονται στις κοσμικές ακτίνες. Υπάρχουν, τα ξέρουμε, όλα είναι τελειωμένα αυτά εδώ πέρα πράγματα. Εδώ βέβαια υπάρχει και το Higgs το οποίο το έχω βάλει, λοιπόν, και έχουμε αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Αυτά είναι τα σωματίδια, τα βασικά τα οποία έχουμε σήμερα. Και εδώ είναι τώρα τα βασικά σωματίδια που έχουν σχέση με τους, πώς γίνονται, αλληλεπιδρούν αυτά εδώ πέρα τα σωματίδια. Έχουμε το φωτόνιο το οποίο μίλησα προηγουμένως, έχουμε τα γκλουόνια, οι κουέγγες ισχυρές αλληλεπιδράσεις, θα δούμε τώρα και τα διάφορα άλλα φορείς αυτή εδώ πέρα. Άρα έχουμε λοιπόν τα σωματίδια αυτά εδώ, τα οποία τα ονομάζουμε ύλη και έχουμε και εδώ πέρα τα σωματίδια αυτά, τα οποία τα ονομάζουμε ακτινοβολία εντός αγωγικών, γιατί αυτό το φωτόνιο και το γλουόνιο δεν έχουν μάζα, αυτά εδώ πέρα έχουν μάζα, το κρατιτόνιο δεν έχει μάζα και ούτω καθεξής. Τώρα, μια που είπα για το κρατιτόνιο μία στιγμή μόνο, είπα προηγουμένως ότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 2015 έγινε αυτό το θέμα. Γιατί, τις 14 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη μεγάλη ανακάλυψη. Μην είπανε μετά, αλλά έγινε η μεγάλη σύγκρουση από μαύρες τρύπες και ανακαλυφθήκανε τα λεγόμενα βαρυδικά κύματα. Αυτά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακάλυψη που έγινε, όπως είχε προβλεφθεί από τον Αϊνστάιν από το 2016-2017, είχε γράψει και ειδικό paper για αυτό το θέμα μόνο και πήρε περίπου 100 χρόνια να το δούμε. Και η αναγνώριση αυτού του θέματος έγινε ακριβώς την προηγούμενη Τρίτη, όταν οι τρεις άνθρωποι που κάνουν το πειραματική αυτή, ο Θόρν βέβαια είναι θεωρητικός, κάνανε την ανάλυση και κτίσαν όλο αυτό το live, όπως λέμε, και πήραν το βραβείο Νόμπελ ακριβώς για αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη. Για το δικό μας το θέμα εδώ είναι ότι αρχίζει μια καινούργια εποχή για την κοσμολογία, αν θέλετε, στην οποία δεν είναι μόνο το φως με την έννοια του δεδομένου, αλλά τώρα θα αναρωτούμε κύματα, που το πρώτο θα μπορούν να μας δίνουν πληροφορία απίστευτα και στην πνευματική, κάτι να δουλεύει, και στην πνευματική. Ακούσε τίποτα. Αν ακούτε τώρα, ωραία, μπράβο. Θα κάνω διορθώσεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα και γίνεται αυτή η ιστορία και αυτή μια καινούρια εποχή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε τουλάχιστον γεροντότερη από εμάς όλη την αυτή, αλλά αρχίζει μια καινούργια εποχή για την κοσμολογία και αυτό που σας είπα παραδείγματος χάρη 480.000 χρόνια είναι γιατί το φως ήταν εγκλωβισμένο και δεν μπορούσε να εξελιχθεί για να έρθει σε εμάς. Αυτό δεν υπάρχει για τα βαρυδικά κύματα, άρα με τα βαρυδικά κύματα μπορεί να φτάσουν εντός εισαγωγικών μέχρι το μεγάλο μηδέν, για να τονίσω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Τώρα λοιπόν, προχωρούμε εδώ. Εδώ είναι οι τέσσερις δυνάμεις, όπως ξέρετε, βαρύτητα, ασθενείς αλληλεπιδράσεις, ρομαντικές και ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Εδώ απλώς σας τονίζω ότι, παραδείγματος χάρη, η βαρύτητα, την οποία τη μαθαίνουμε από το γυμνάσιο, δεν είναι, όπως λέει κάποιος, μια καλή ιδέα, είναι νόμος. Και οι νόμοι στη φυσική αυτή είναι, δεν αλλάζουν, αυτό το ξέρουμε, έτσι, αυτό. Αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, είναι νόμοι στη φυσική, όλο τίποτε άλλο τρέχει. Εδώ τώρα μαθαίναμε, αν θυμόσαστε στο γυμνάσιο, που δεν έπρεπε να το μαθαίνουμε στο γυμνάσιο στη δεκαετία του 60, γιατί ήδη ξέραμε καλύτερα, ότι είναι το εξής πράγμα.
τι είναι τώρα η ηλεκτρική δύναμη. Έχουμε ένα πρωτόνιο εδώ και έχουμε τώρα και αυτό που πιστεύαμε ότι υπάρχουν κάτι δυναμικές γραμμές όπως το λέγανε, θυμόσαστε τα παλιά βιβλία. Και τώρα, αν έχουμε τώρα ένα άλλο πρωτόνιο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε αυτές τις δυναμικές γραμμές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο, όταν έχουμε το ίδιο φορτίο, σπρώχνουν το πρωτόνιο προς τα δεξιά και μας δίνουν αυτή την χαρά, τη δύναμη που γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι, γιατί εδώ πέρα έχουμε, πώς το λένε, δράση σε απόσταση και ταχύτητα του, με άπειρη ταχύτητα κτλ. Έχει πολλά προβλήματα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα, ο κύριος Φάιν, κύριος Τόρτας, 1988, είναι λάθος να λέμε τη λέξη κύριος, με την έννοια του άνθρωπος δεν υπάρχει. Έτσι, μια τσεβέντα δεσμοθέας της φυσικής του 20ου αιώνα, έβγαλε μια πολύ απλή ιδέα, και η οποία είπε ότι οι δυνάμεις δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων, έτσι, και το οποίο με τον φορέα αυτής της δύναμης. Δηλαδή, στο τέλος, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των σωματιδίων που μεταδίδουν τις δυνάμεις και των σωματιδίων τα οποία δέχονται τις δυνάμεις αυτές, και θα το εξηγήσω ως εξής. Καταρχάς, υπάρχει το φωτόνιο, το οποίο είναι ο μεταδότης της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, την οποία ξέρουμε, γι' αυτό το λόγο που με βλέπετε και σας βλέπω τώρα. Έχει μάζα 0, να που σας λέει επομένως ότι έχει μάζα ηρεμίας, άρα πάντοτε ταξιδεύει με ταχύτητα του φωτός. Έχει φορτίο 0, έτσι, και είναι ο διαδότης, αν θέλετε, της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπιδράσεως. Και βέβαια, για να νιώσει κανένας να αλληλεπιδράσει με το φωτόνιο, πρέπει να έχει το αντίστοιχο υπόδειγμα, το οποίο είναι αυτό που μαθαίνουν στις δυνάμεις που λέμε το ηλεκτρικό φορτίο. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία όλη. Εδώ λοιπόν, ο τρόπος που καταλαβαίνουμε, παραδείγματος χάρη, για να δούμε το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο πώς αντιδρούν, πώς αλληλεπιδρούν, ο τρόπος που το φανταζόμαστε, έχουμε ένα ποζιτρόνιο, ένα ηλεκτρόνιο, πλησιάζουν, ανταλλάσσουν, όπως βλέπετε, το φωτόνιο, το βλέπετε και το κόκκινο, το κατσαρό, εντάξει, γίνεται αυτή η αντίδραση και μετά πάλι χωρίζουν και γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε, δηλαδή ότι έχω ένα σωματίδιο εδώ, έχω ένα σωματίδιο εκεί, ανταλλάσσουν αυτή το μεταδότη και μπορούν και αντιλεπιδρούν, αυτός είναι ο τρόπος που έχουμε τις δυνάμεις σήμερα. Και όλες οι δυνάμεις, ξέρετε, εδώ κάνω τον ηλεκτρομαγνητισμό, επειδή είναι πιο, πώς το λένε, γνωστός ο ηλεκτρομαγνητισμός, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όλες οι δυνάμεις υπακούν σε αυτό το βασικό νόμο. Σωματίδιο εδώ, σωματίδιο εκεί, αν έχουν συγκεκριμένα φορτία, τότε ανταλλάσσουν το συγκεκριμένο φορέα και μας κάνουν αυτό το πράγμα και έτσι δουλεύει αυτή η ιστορία. Τώρα, και γίνεται, ως βλέπετε πώς γίνεται αυτή η ιστορία εδώ, τα κάνουμε έτσι για να μας εξυπηρετούν, να κάνουμε γρήγορα, έχουμε ένα ηλεκτρόνο, ανταλλάσσουμε το ηλεκτρόνο και μας δίνουν αυτή τη δύναμη. Και για να καταλάβετε και διαισθητικά το πώς γίνεται, παρόλο δεν είναι σε πολλά βιβλία αυτό, θα σας πω ποιο είναι το πράγμα, όπως έρχεται το ηλεκτρόνιο, παραδείγματος χάρη, και εκπέμπει το φωτόνιο, έτσι, για να έχει μια, παίρνει μια ορμή, αλλάζει η ορμή εδώ του ηλεκτρονίου, έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα ΔΕΛΤΑ ΠΕ εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ το παίρνει αυτό το πράγμα, πώς θα είναι το ΔΕΛΤΑ ΠΕ, πώς θα πάρει το άλλο. Μα ΔΕΛΤΑ ΠΕ ως προς ΔΕΛΤΑ ΤΕ είναι αυτό που λένε δύναμη. Αυτό είναι η δύναμη τελικά. Κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, και έτσι είναι, όχι δεν κατά κάποιο. Αυτή είναι η δύναμη. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το πράγμα το οποίο λέμε. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, πρέπει να έχει το σωστό μεταδότη και να έχει το σωστό φορτίο. Εδώ βλέπετε τώρα την ιστορία σε μια διαφορετική, ξεκινάμε από το 0 και φτάνουμε μέχρι πάνω σε διάφορες εξελίξεις. Και τώρα, αυτό που σας είπα μέχρι τώρα, σας έκανα μια εντελώς συνοπτική και γρήγορη περιγραφή το τι ξέραμε, έτσι πώς δουλεύει ο κόσμος μέχρι τώρα. Αυτά είναι συγκεκριμένα, στα βιβλία, τελειωμένα, το στάντερ μοντέλο, τα βραβεία Νόμπελ, όλα έχουν τελειώσει. Και με το Χίγκς τελειώσαν έτσι στο βιβλίο για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, όπως πιστεύουμε όλοι μας, ότι δεν έχει τελειώσει εκεί πέρα η ιστορία και χρειαζόμαστε και ξέρουμε για ποιο λόγο να προχωρήσουμε παραπάνω. Και θέλουμε τώρα να βάλουμε, είχαμε την ενοποίηση μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών και των ασχεδών αλληλεπιδράσεων,
το να βάλουμε μέσα και τις ισχυρές αντιδράσεις και τελικά αυτό που μένει βέβαια είναι η μεγάλη, το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η βαρύτητα. Η βαρύτητα όμως παρουσίαζε πάρα πολύ μεγάλες γεωτροπίες και η βαρύτητα παρουσίαζε γεωτροπίες. Η βαρύτητα είναι δύο πράγματα. Είναι η δύναμη που αντιστοιχεί όπως είδατε εδώ πέρα και έχουμε το γραβιτόνιο και κάνει τα ίδια πράγματα όπως κάνουν οι άλλες δυνάμεις. Άρα είναι δηλαδή μέσα, παίζουν να πάνε μέσα στην αρένα. Αλλά η βαρύτητα, σύμφωνα με τον Άινστάιν τώρα, μας δίνει την αρένα, μας φτιάχνει και την αρένα. Άρα βλέπετε εδώ ότι η βαρύτητα παίζει ένα διπλό επαναλαμβάνω ρόλο. Έχει σχέση που φτιάχνει το χωρόχρονο και μας λέει τι χωρόχρονος είναι και το ένα και το άλλο κτλ. Και παίζει και το ρόλο της δύναμης όπως την ξέρουμε με την, όπως το συζητάνε οι particle physicists, η φυσική των υψηλών ενεργειών ή των στοιχειωδών σωματιδίων. Αυτό την έκανε να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και επίσης, όπως θυμόσαστε στο γυμνάσιο, ενώ το ηλεκτρικό φορτίο και το φορτίο των ισχυρών αντιεπιδράσεων έτσι δεν έχουν διαστάσεις, η σταθερά του νεύτωνα έχει διαστάσεις. Θυμόσαστε βέβαια. Όποια είναι η διαστάση, δεν μας διαφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό, άμα το βάζετε και το δείτε, βλέπετε ότι δεν μπορώ να κάνω στη βαρύτητα ακριβώς τον ίδιο τρόπο που έκανε ο κύριος Φάινμαν και ο Σβίγκερ και το Μονάγκα, αυτό που λένε την υπερκανονοποίηση, να βγάλουμε τα άπειρα και να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό μας οδήγησε, να κάνω μια μεγάλη ιστορία μικρή, αυτό μας οδήγησε το 1984 να εισάγουμε την έννοια περιεχόμενων υπερχορδών. Δηλαδή καταλάβαμε ότι μέχρι τότε το λάθος μας ήταν ότι δεχόμαστε τα στοιχειώδη σωμάτια είναι μαθηματικά σημεία. Αυτό ήταν τραγικό λάθος. Τώρα μου πείτε εσείς όλοι θα γελάσετε, θα πείτε καλά πρέπει να φτάσετε μέχρι το 1984 για να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν μαθηματικά σημεία. Και όμως έτσι έγινε ιστορικά και από το 1984 και μετά αρχίζει μια επανάσταση στην οποία έχουμε τώρα ότι δεν υπάρχουν στοιχειώδη σωματίδια τα οποία είναι στιγμιακά στοιχεία. Υπάρχουν αυτό που λένε χορδές, έχουν μονοδιάστατη μήκος, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, δηλαδή είναι της τάξης του 10^33 εκατοστά. Το 10^33 εκατοστά που ακούτε συνέχεια δεν είναι τυχαίο νούμερο, έχει σχέση αν την πάρετε την σταθερά της βαρύτητας που έχει την τιμή αυτή που έχει και είναι πάρα πολύ μικρή και την πάρετε και παίξετε με τις διαστάσεις που μπορώ να κάνω, δείτε ότι αυτή αντιστοιχεί σε ένα μήκος που είναι το Planck length που λέμε, που είναι 10^33 εκατοστά, που είναι χαρακτηριστικό όλης αυτού του παιχνιδιού εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα που έχουμε, ότι σημαίνει λοιπόν και όλα τα σωματίδια που είδατε εδώ πέρα μέχρι τώρα, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα λεντώσεις αυτής της φωνής, όπως παίζετε κιθάρα. Και δεν χρειάζεται για κάθε νότα και κάθε τραγούδι να αλλάζετε και ένα και το άλλο και παίζετε, τουλάχιστον μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Έτσι και εδώ πέρα, εδώ με συνόδευα, από μία χορδή μπορεί κανένας με διαφορετικές ταλαντώσεις της χορδής να βγάλει όλα τα στοιχειώδη σωμάτια τα οποία συζητά. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην θεωρία των υπερχορδών και το όνειρό μας ήταν ότι τώρα πια, αφού έχουμε τη θεωρία των υπερχορδών, απέδειξαν οι ειδικοί τεχνολόγοι εντός εισαγωγικών ότι αυτή η θεωρία είναι πεπερασμένη και είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοσυνεπής, γιατί αυτό το έχουμε το μόνο να δουλέψουμε. Έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα λέμε, ωραία το βρήκαμε τώρα να φτιάξουμε μοντέλα. Και εδώ τώρα αρχίζει ο κατακλυσμός, ο τυφώνας ο μεγάλος. Εκεί που πηγαίναμε για να βρούμε μία θεωρία, ένα μοντέλο το οποίο εξηγεί τον κόσμο και το ένα και το άλλο κτλ, ξαφνικά βλέπουμε ότι η θεωρία των υπερχορδών μας δίνει πάρα πολλές θεωρίες. Πρώτον, δεν είναι μία θεωρία, είναι πολλές θεωρίες, έτσι νομίζαμε στην αρχή, και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πολύπλοκα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε μικροί, πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Έχουμε το καλό ότι η βαρική βαρύτητα τώρα πια έχει νόημα να τη συζητάμε, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε διάφορες πολλές θεωρίες. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Βλέπετε τώρα εδώ, δεν χρειάζεται να δώσω σε λεπτομέρειες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι εδώ είμαστε το 1980 μέχρι το 1995, εδώ πέρα είναι το 2008. Βλέπετε διάφορο είδος
θεωρίες εδώ πέρα, όλων των ειδών, δεν έχει σημασία τώρα αν είναι δική, θα καταλάβουν εδώ, όλων των ειδών τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία βεβαίως αυτά μας δίνουν θεωρίες, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και το ένα και το άλλο κτλ. Τελικά καταλάβαμε το 1995 με τη δεύτερη επανάσταση ότι αυτές οι θεωρίες συνδέονται μεταξύ τους με αυτό που λέμε duality, δηλαδή μπορεί να κάνουμε να βρούμε παγκοσμένες συνεδρίες που μπορεί να πηγαίνουν από το ένα στο άλλο κτλ. Παρ' όλα αυτά οι θεωρίες είναι εκεί, είναι διαφορετικές και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μας πήρε λοιπόν περίπου μέχρι τις αρχές του 2005 εκεί πέρα κάπου για να καταλάβουμε ότι τελικά είχαμε πάρει λάθος δρόμο στο πώς αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα. Τελικά εκεί που καταλήξαμε ήταν το εξής πράγμα, εκεί που έχουμε καταλήξει είναι το εξής, ήταν λάθος να ψάχνουμε για μία θεωρία με την έννοια την οποία συζήτησα προηγουμένως, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πρέπει να ψάξουμε για μία βασική θεωρία και όλες αυτές οι θεωρίες που βλέπετε δεν είναι θεωρίες, είναι λύσεις αυτής της βασικής θεωρίας. Δηλαδή δεν έχουμε ποικιλομορφία στις θεωρίες, η θεωρία είναι μία και αυτό εδώ πέρα που βλέπαμε όλοι οι διάφορες γωνίες που βλέπετε είναι λύσεις, αντιστοιχούν σε λύσεις αυτής της θεωρίας. Δηλαδή αλλάξαμε κατά κάποιο τρόπο τροχιά και αυτό που ψάχνουμε τώρα και την είχαμε τη θεωρία ποια ήταν, τόσο δεν έχει σημασία γιατί με αυτό που σας είπα του Άλβες και τα λοιπά, ήταν αυτή η θεωρία που είναι στην κορυφή, αν θέλετε, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βρίσκαμε δεν ήταν τίποτα άλλο, ήταν διαφορετικές λύσεις. Και είναι αυτό που λέμε το string last game, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές λύσεις και οι οποίες αυτές μας πήρε πάλι ένα διάστημα για να καταλάβουν και λέγαμε τώρα καλά πώς θα βρούμε αυτή τη λύση που είμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα, να βρούμε ποια είναι η λύση, αλλά όλες αυτές οι λύσεις ήταν συμβατές, ήταν αυτοσυνεπείς, έτσι, και είχαν όμως διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Να το πω το καμπανάκι τώρα. Για προσέξτε τι σα λέω. Αυτές οι διάφορες λύσεις, άμα πήγες και τις κοίταζες, στην αρχή τις κάναμε στα προγράμματα που κάναμε, όλοι μας, και βγάζαμε, μην πω ότι καλογύρους και παπάδες δεν τους βγάζαμε, ας πούμε. Και τσούπις το απορρίπτανε. Λάθος αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό ήταν μία άλλη λύση, το οποίο ίσως μπούσε σε ένα άλλο σύμπαν. Προσέξτε τώρα τι σας λέω. Αλλά αυτό παίρνει καιρό, μην νομίζω ότι τώρα το κάνω γραμμικό, αλλά δεν είναι τα πράγματα γραμμικά. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, πώς ξέρετε πώς δουλεύει η επιστήμη, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για προσέξτε τι σας λέω τώρα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε για μία λύση, δεν βρίσκουμε μία λύση, πάμε για μία θεωρία, αυτό δεν έχει αλλάξει και τώρα έχουμε πάρα πολλές λύσεις αυτής της θεωρίας και αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε σήμερα, δηλαδή αυτές οι λύσεις της βασικής θεωρίας, που ξέρουμε τις εξώσεις, ξέρουμε τα πάντα, είναι αυτές οι διαφορετικές λύσεις που έχουμε, οι οποίες όμως αντιστοιχούν σε διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Για να δούμε τώρα κάτι. Μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό. Μπορούμε να το καταλάβουμε ως εξής. Η string θεωρία μας λέει από αυτοσυνέπεια, προσέξτε, όταν παίρνω ένα μαθηματικό σημείο, μπορώ να το βάλω και γράφω ορισμένους στις εξισώσεις κάτω κτλ. Μπορώ να δείτε αμέσως ο νόμος διατήρησης ορμής, στροφορμής, ενέργειας, αυτό που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο χοντρικά, δουλεύουν για οτιδήποτε περίπτωση, για οποιασδήποτε διαστάσεις. Για προσέξτε, μπορεί να το δείτε εύκολα αυτό το πράγμα. Όταν πάρω όμως ένα μονοδιάστατο αντικείμενο, το οποίο όσο και μικρό να είναι, έχει άπειρα θεωρήματα, βάιστερς και το ένα και το άλλο και το πράγμα μεταξύ δύο, άπειρα σημεία μεταξύ, όσο και μικρό να είναι το πράγμα αυτό εδώ πέρα. Έχετε λοιπόν να κάνετε με το εξής πράγμα, έχετε μια απειρία σημείο, σας το λέω να το καταλάβετε, το οποίο πρέπει να υπακούσει σε αυτούς τους νόμους. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διατήρηση ενέργειας, διατήρηση ορμής, αυτές τις συμμετρίες που έχουμε στη φυσική. Αυτό το κάνει πιο δύσκολο. Όταν λοιπόν κάνανε οι κύριοι αυτές τις πρώτες πράξεις αυτό το πράγμα, είδανε ότι για να δουλέψει η θεωρία των υπερχορδών δεν μπορεί να ζει σε 4 διαστάσεις, αλλά σε 10 διαστάσεις, είδαμε τώρα που γίνεται, ας χάσουμε την 10, σε 10 διαστάσεις.
Για προσέξτε τι σας λέω. Τρελό πράγμα πάλι αυτό. Έτσι. Δεν ζούμε σε 4 διαστάσεις, ζούμε σε 10 διαστάσεις. Ας βγάλουμε το χρόνο έξω. Δεν ζούμε σε 3 διαστάσεις, ζούμε σε 9 διαστάσεις. Και τώρα θα πείτε τι γίνεται με τις άλλες. Οι άλλες 6 διαστάσεις, οι οποίες δουλεύουν, δεν είναι τίποτα άλλο, συμπαγωποιούνται, είναι compactified, που λένε στα αγγλικά, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Χοντρικά μιλάω τώρα των διαστάσεων που σας έλεγα προηγουμένως των υπερφορδών της 10^33, άντε να είναι 10^28, μιλάμε για τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή σε κάθε σημείο, προσέξτε τι σας λέω, σε κάθε σημείο του χώρου, έτσι το βάλουμε εδώ πέρα, το έχουμε βάλει έτσι, το βάζουμε έτσι, αντιστοιχεί ένα ολόκληρο εξαδιάστατο μικρό μικρός όγκος, όπως το βλέπετε εκεί πέρα. Αυτά βέβαια είναι ενωμένα, μην το βλέπετε, το έχουμε κάνει έτσι για να το βλέπετε. Έτσι, αυτό είναι ότι κάθε σημείο στο χώρο έχει έξτρα διαστάσεις. Δεν είναι δηλαδή ύψος, πλάτος, βάθος, όπως τα λένε. Έτσι, έχει και άλλες διαστάσεις, οι οποίες δεν περιγράφονται. Για προσέξτε τώρα κάτι, εδώ που συμβαίνει. Θέλω να καταλάβετε κάτι σε αυτό το τμήμα εδώ πέρα. Όταν λέω λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο κουνιέται εδώ πέρα και τις ιδιότητες αυτές, το ηλεκτρόνιο, εμείς μπορεί να μην βλέπουμε τις 6 διαστάσεις. Το ηλεκτρόνιο τις βλέπει. Γιατί το ηλεκτρόνιο είναι αποτέλεσμα των υπερφορδών που είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Για να δει λοιπόν το ηλεκτρόνιο, δεν προχωράει, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, το ηλεκτρόνιο δεν προχωράει μόνο στις 3 διαστάσεις, χρόνος πάντοτε είναι, έτσι, που υπουργεί και το μέσα. Αυτό όμως είναι ένα σύστημα το οποίο είναι συμπαγωγημένο. Τότε όμως, όπως ξέρετε, στη μαθηματική εδώ πέρα, άμα πάω να λύσω τις εξισώσεις του ηλεκτρονίου σε ένα συμπαγωγημένο χώρο, τότε είναι πολύ ειδικό, είναι υπατισμένο το σύστημα, είναι πολύ ειδικές μορφές που μπορούν να πάρω. Το σύστημα, αν πάρω εδώ ένα σκηνή και βάλω από εδώ μέχρι εκεί, έτσι, αν το πάρω το σκηνή και κάνω έτσι, μπορώ να το κάνω οτιδήποτε μήκη κύματος θέλω. Αν το δέσω όμως το σκηνή από εδώ και εκεί, τότε θα πρέπει τα μήκη κύματος που θα γίνουν να είναι ακέραια πολλαπλάσια αυτού του μήκους. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ πέρα. Πρέπει να έχει πολύ ορισμένες ιδιότητες. Άρα λοιπόν τα στοιχειώδη σωμάτια τα οποία βγαίνουν από αυτές τις 6 διαστάσεις είναι πολύ συγκεκριμένα. Και εδώ γίνεται τώρα το μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να έχουμε, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε συμπαγωγοποίηση θέλουμε. Οι μαθηματικοί μας έχουν πει είναι συγκεκριμένοι χώροι που μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα από αυτοσυνέπεια. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι μπορώ αυτά εδώ που βλέπετε τα συστήματα να γυρίζουν έτσι και μας δίνουν συγκεκριμένα φάσματα. Άρα λοιπόν, ενώ νομίζουμε ότι το ηλεκτρόνιο μπορεί και κινείται εδώ πέρα έτσι κλπ. Ναι, κινείται εκεί πέρα, αλλά για να μπορεί να κινείται και στο άλλο πρέπει να έχει συγκεκριμένη μάζα, να έχει συγκεκριμένο φορτίο κτλ. Και επειδή σας είπα προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, ότι οι δυνάμεις δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αποτέλεσμα και τα στοιχειώδη σωμάτια, το φωτόνιο κτλ. Είναι σωματίδια τα οποία είναι αλληλεπιδράσιμα και δύο, άμα σας δώσω τις μάζες και τα φορτία των σωματιδίων αυτών που πρέπει να έχουν όπως γίνονται από εδώ πέρα, τότε έχουμε τελειώσει με την ιστορία. Γιατί αυτά αυτόματα γίνονται μετά αλληλεπιδρούν όπως πρέπει να αλληλεπιδρούν. Αυτό που σας λέω λοιπόν τώρα είναι ότι οι έξτρα διαστάσεις που εσείς μπορεί να λέτε και εμένα τι με ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί έχει γίνει συγκεκριμένη σε αυτό το σύμπαν το οποίο ζούμε, έχει γίνει συγκεκριμένη συμπαγωποίηση και όλα τα σωματίδια αυτά τα οποία έχουμε βγαίνουν μέσα από εδώ και μπορούμε σιγά σιγά υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούμε και δουλεύουμε και μας δίνουν αυτά που πρέπει να παίρνουμε. Αυτό είναι, λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά, για να έρθω εδώ πέρα τώρα κάπου, να και κύριος Ταμβάκης εδώ. Πέρα από αυτά τα πράγματα, να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας τώρα. Λοιπόν, υπάρχει σε όλα αυτά το πράγμα το οποίο σας συζητάω, μπορεί παραδείγματος χάρη να βρω μία λύση, και το κάνουμε τώρα simulations τώρα, φοιτητές που κάνουν αυτό το πράγμα, είναι έλεγχο. Λοιπόν, προσέξτε. Κάνουν το εξής πράγμα. Παίρνουν ένα τέτοιο πράγμα που είναι συνεπές και λέμε τι σωματίδια. Και βγάζουμε, ας πούμε, παίρνουμε μια λύση η οποία δεν έχει ηλεκτρομαγνητισμό. Και να δούμε τι σύμπαν παίρνουμε. Αυτό δεν είναι η φύση. Δεν ενδιαφέρεται για κανένα τρόπο αν εμείς είμαστε εδώ πέρα αυτοί που είμαστε. Έτσι να την παρακολουθούμε κτλ. Και ηλεκτρομαγνητισμό και το ένα και το άλλο κτλ. Αυτό είναι μια λύση.
και κοιτάμε να δούμε τι σωματίδια παίρνουν και τι νόμους παίρνουν. Και παίρνουν διαφορετικούς νόμους και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα κοινό σε όλα αυτά τα σύμπαντα, τα οποία προέρχονται από την αρχική εξίσωση. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχοι, όπως ένα τέτοιο δωμάτιο που θα δούμε εγώ, ότι μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλού, σε άλλο σύμπαν για να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ τώρα, έτσι αυτό που έχουν καταλάβει κτλ., θα έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι είναι λύσεις μιας βασικής εξίσωσης, η οποία δράει όλα αυτά. Έτσι. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η βαρύτητα. Σας είπα προηγουμένως ότι την αρένα, όχι σαν βαρύτητα, σαν δύναμη μόνο, αλλά την αρένα τη δημιουργεί βαρύτητα. Αυτό είναι ο χώρος και ο χώρος. Άρα αυτό που είναι κάτι, το on, ου κάνετε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι να δείτε. Άρα η βαρύτηση πρέπει να υπάρχει ούτε ότι θέλουμε είτε όχι. Κοιτάξτε τώρα το πέσμα. Υπάρχει, ξέραμε από μικρή, ότι ο Αϊνστάιν θα διορθωθεί, η θεωρία της σχετικότητας δεν πρόκειται να δουλέψει όπως είναι, όπως την ξέρουμε, παραδείγματος χάρη με τα παιδικά κύματα που είναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Θα πρέπει να διορθωθεί στις πολύ μικρές αποστάσεις, αυτές τις οποίες συζητάγαμε. Αυτό το ξέραμε, είχαμε γεννηθεί η δικιά μου γενιά με αυτό. Μέσα από τις εξελίξεις που κάναμε, τις ανοπερημένες θεωρίες κλπ., ήρθαν οι θεωρίες της υπερσυμμετρίας. Γίνεται ακόμη πιο μεγάλη, κάθε σωμάτιο, όπως είναι το αντισωμάτιο, έχουν το σωμάτιο με το υπερσυμμετρικό σωμάτιο σε μεταβολή σε ορισμένες ιδιότητες σωματιδίου, και είχαμε στην λεγόμενη υπερβαρύτητα. Προσέξτε τώρα. Μήνες προτού να βγει η θεωρία των υπερχορδών, γράψαμε ένα paper στο ΣΕΝ το 1983 τον Ιούλιο και μετά συνεχίσει στις αρχές του 1984, θεωρείται ότι ο Κορδόν είχε το Σεπτέμβριο του 1984. Στο οποίο κάναμε μια συγκεκριμένη θεωρία της υπερβαρύτητας, η οποία είχε πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες, είναι αυτό που λέμε noise και supergravity, είχε την κοσμολογική σταθερά να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους φυσικούς σήμερα, τουλάχιστον στο κλασικό επίπεδο κτλ. Δεν περνάμε. Έτσι, και είμαστε πολύ excited και το ένα και το άλλο κτλ. Φτάνουμε το Σεπτέμβριο, γίνεται η Επανάσταση, έρχεται τον Νοέμβριο του 1984, ο Έντου ήταν ένας καλύτερος φυσικός που υπάρχει σήμερα, αποδεικνύει, χωρίς καμία δεξιά και αριστερά, ότι αν ξεκινήσω από τις 10 διαστάσεις και φτάσω στις 4 διαστάσεις, η υπερβαρύτητα που παίρνετε είναι αυτή η υπερβαρύτητα. Δηλαδή αυτή τώρα είναι η πατέντα, δεν είναι μόνο πατέντα αυτού του σύμπαντος, αυτό πρέπει να το ανακαλύψουμε σε όλα τα σύμπαντα, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή είναι μια σκηνή σε όλη αυτή την ιστορία. Και τώρα μια που μιλάμε για Ελλάδα, κοιτάτε εδώ πέρα Έλληνες που υπάρχουν, ο Κουνάς από την Κύπρο, ο Θανάσης Λοχανάς από την Αθήνα, ο Κυριάκος Ταμβάκης από τα Γιάννενα κτλ. Κτλ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτή την ιστορία εδώ. Έχουμε μια πολύ δυναμική, πώς το λένε, συμμετοχή σε αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Με αυτή λοιπόν την ιστορία, ερχόμαστε τώρα να δούμε το εξής πράγμα. Για να τα δούμε τώρα αυτά που σας είπα σε φιγούρες. Εδώ είμαστε λοιπόν στο χώρο, τριδιάστατο, το αισθάνομαι έτσι, και τώρα μπορεί να έχει μια τέτοια μορφή, βλέπετε εδώ τι γίνεται τώρα, διάφορα πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν αυτούς τους εσωτερικούς χώρους. Και όπως σας είπα, ο τρόπος που γίνεται αυτή η συμπαγοποίηση μας λένε ακριβώς σε αυτό το συγκεκριμένο σύμπαν ποιοι θα είναι οι φυσικοί νόμοι. Είναι καθαρά τα πράγματα. Έτσι. Γιατί αν αλλάξουν λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και τα λοιπά, τότε οι φυσικοί νόμοι, τα σωματίδια αλλάζουν και οι φυσικοί νόμοι είναι διαφορετικοί. Εντάξει, είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Τώρα. Προχωράμε λοιπόν, αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. Ερχόμαστε εδώ. Σας είπα προηγουμένως ότι οι μαθηματικοί μας έχουν πει ότι υπάρχουν 253, είναι αυτά που λέμε καλά και για όλους τους δικούς manifolds, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, και αυτό που μας έχουν πει είναι το εξής, ότι σε αυτό που έχουμε στις 6 διαστάσεις που θέλουμε και αυτές που συμπαγωγούμε, υπάρχουν 253 είδη πολλαπλοτήτων αυτών manifolds, ούτως ώστε να μπορούμε να τα βάλουμε εκεί που θέλουμε να τα βάλουμε. Αν πάμε στον καθρέφτη, υπάρχουν και 1,5 και γίνεται 506,
Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτές οι διαστάσεις, άρα λοιπόν έχουν 506 είδη συμπαγών χώρων που να κάνουν. Είδη. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Αυτοί οι συμπαγείς χώροι πρέπει να παραμείνουν συμπαγείς, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει, ενώ οι άλλες διαστάσεις τις διαστρέφονται, πρέπει να παραμείνουν εκεί πέρα κλεισμένες, υπεργοποιημένες. Αυτό πρέπει να έχουν φορτία, έτσι πώς είναι το ηλεκτρόνο που γυρίζει γύρω από το άτομο του υδρογόνου, έτσι. Αυτό υπάρχει μια δύναμη που το κρατάει. Έτσι είναι το πλουτόνιο, έτσι που έχει τηλεχνητικό, δεν φεύγει το. Έτσι. Έτσι ανάλογα και εδώ πέρα υπάρχουν αυτές που λέμε φλάξεις. Φλάξεις λέμε επειδή είναι και μαγνητικές, επειδή δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόματα, τα λέμε φλάξεις. Το μαθαίναμε στο γυμνάσιο οι μαγνητικές ροές κτλ. Αυτό τώρα που συμβαίνει είναι ότι έχω τα 506 είδη συμπάντων, συμπαγωποιημένων χώρων, και αυτό που έχω τώρα, έχω περίπου μπορώ να βάλω 10 φορτία. Από το 0 μέχρι το 9, το 1 μέχρι το 104 παράδειγμα. Εντάξει. Γιατί δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, πιο μεγάλα, γιατί όπως ξέρετε, παραδείγματος χάρη, έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί το περιοδικό σύστημα σταματάει στο 105, πόσο είναι, φτιάχνουν βέβαια καινούρια σωματεία, είναι τεχνητά στο. Είναι γιατί, όπως θυμόσαστε, η σταθερά που χαρακτηρίζεται αυτή τη δύναμη είναι η fine structure, όπως το λέμε, κλητής φύσης, που είναι 1/137. Εντάξει. Αν αρχίζετε και βάζετε πάνω από 100 τόσα φορτία κτλ., τότε γίνεται τόσο μεγάλη που το σύστημα καταραίει, δηλαδή η ενεργειακή του αυτή δεν μπορεί να κρατήσει το σύστημα πάνω από 110 πρωτόνια και 110 ηλεκτρόνια γύρω-γύρω και καταραίει. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορούσε να πάει το προηγούμενο σύστημα, οτιδήποτε νούμερο είναι, και έχει κολλήσει εκεί. Έχει άμεση σχέση με ποια είναι η τιμή του ηλεκτρικού φορτίου και άρα πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Το ίδιο και εδώ πέρα δεν μπορούν να βάλουν πάρα πολλά γιατί θα καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό λοιπόν τώρα που συμβαίνει, τι σας λέω τώρα. Έχω 506 είδη συμπάντων αυτών των πολλαπλουτήτων και έχω και 10 φορτία. Άμα κάνω τον υπολογισμό πώς μπορώ να καταχωρήσω αυτά τα φορτία στο πέτρο, τότε θα δείτε ότι έχω 10 στην 506 είδη τέτοιου πολλαπλουτήτων που μπορώ να έχω. Που αντιστοιχεί δηλαδή, επειδή αυτά τα βάζω είναι λύσεις αυτών των πολλαπλών των εξώσεων αυτών, έχω δηλαδή 10 στις 506 είδη συμπάντων. Το καταλάβαμε πώς βγαίνει το, πόσο απλό είναι το ζήτημα το 506 που ακούτε συνέχεια. Είναι αυτό το πράγμα που πέρα, το 6 δεν μας ενδιαφέρει, αλλά τόσο, αυτή είναι το σωστό νούμερο, εντάξει. Είναι συνδυαστική, να δείτε αυτό το πράγμα είναι. Και προσέξτε, σας λέω, ήδη συμπάντων. Δεν σας λέω ότι είναι 10 στην 506 σύμπαντα. Το καθένα από αυτό μπορεί να είναι πολλές φορές να επανέρχεται και να επανέρχεται. Και θα τελειώσω με αυτό τώρα. Γιατί αρχίζει τώρα και γίνεται ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αν την έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Μεγάλο αν αυτό, ε. Για προσέχετε τώρα κάτι εδώ. Αυτά τα διάφορα, οι διάφορες αυτές λύσεις δεν είναι μεταξύ τους χωρισμένες. Είναι χωρισμένες με την έννοια ότι είναι εδώ, εκεί κτλ. Αν πάω και κάνω ένα ενεργειακό, ξέρετε τι κάνουμε στη φυσική πάντοτε. Αν το αφήσω αυτό, θα πέσει κάτω. Γιατί θα πέσει κάτι, δύναμη δεν είναι, αλλά έχει πιο μικρή ενέργεια από το παλιά. Αν υπήρχε μια τρύπα, θα πήγαινε ακόμη πιο κάτω. Θα έχει πιο μικρή ενέργεια. Έτσι. Άρα λοιπόν τα συστήματα στη φύση θέλουν να πηγαίνουν στην κατάσταση τη πιο μικρή ενέργεια. Είναι λοιπόν δυνατόν, και αυτό συμβαίνει εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, εδώ κάνω την ενέργεια και εδώ φανταστείτε ότι είχα σύμπαντα τα οποία τα χαρακτηρίζω από μία παράμετρο μόνο, όπως βλέπετε εδώ. Μία παράμετρο. Και εδώ είναι η κατάσταση, η βασική του κατάσταση ενεργειακή. Έχω λοιπόν μία καμπύλη, το βλέπετε, και εδώ πέρα ένα τέτοιο πράγμα. Έχω λοιπόν ένα σύμπαν το οποίο ξεκινάει από εκεί, γλωβισμένο εκεί πέρα. Αυτό έχει ένα συγκεκριμένο. Μια συγκεκριμένο manifold, όπως λέμε, ένα από αυτά που γυρίζουν, αυτά που βλέπετε προηγουμένως, και έχει πολύ συγκεκριμένη μορφή. Κάποια στιγμή όμως, αυτό που συμβαίνει, και προσέξτε τι σας λέω τώρα, μιλάμε για εκβατικά φαινόμενα, όπως έχουμε την εκβατική ακτινοβολία, ραδιενέργεια, α κτλ., το οποίο είναι καθαρά εκβατικό φαινόμενο. Έτσι, είναι το πιο σκληρό εκβατικό φαινόμενο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πραγματικότητα της κλασικής φυσικής, είναι το φαινόμενο tunneling. Έτσι. Αν είσαστε γιατροί εδώ πέρα και χρησιμοποιείτε ραδιενέργεια α κτλ., αυτό είναι το πιο σκληρό κβαντικό φαινόμενο που υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίστοιχη ενέργεια φαινόμενο στην κλασική φυσική. Τι γίνεται τώρα,
Είναι δυνατόν, όπως υπάρχει αυτό το σύμπαν εδώ πέρα, κάπου, όχι όλο μαζί, κάπου, να κάνει μια κβαντική διακύμαση, να κάνει μια κατά κάποιο τρόπο να τη δείξει από εδώ και να έρθει σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό όμως εδώ πέρα είναι ένα άλλο σύμπαν, αντιστοιχεί σε μια άλλη δομή τέτοια, σε μια άλλη πολλαπλότητα. Άρα ξαφνικά εμφανίζει σε κάποια περιοχή του σύμπαντος, εμφανίζει ένα καινούριο σύμπαν, με δικούς του νόμους τώρα, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, και προχωράει μόνο. Και ούτω καθεξής. Έτσι, έχουμε λοιπόν το φαινόμενο του πραγματικού τάνελη που μπορεί να δημιουργηθεί εδώ πέρα και να μας κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό που βλέπετε εδώ, αν θέλετε να κάνετε πολλαπλές διαστάσεις, βλέπετε πώς μπορεί να ξεκινήσει από το ένα, από το άλλο κλπ. Και μπορεί έτσι, έτσι, δηλαδή μπορεί να συμβεί και τώρα, όπως βλέπετε, μην φοβάστε, θα φαντάζομαι ότι θα συμβεί τώρα λοιπόν, αυτό το πράγμα. Έτσι, στο Μόναχο να γίνει μια τέτοια αυτή και να νομίζετε ότι έγινε καμιά έκρηξη. Και να βρεθούμε τώρα σε ένα άλλο σύμπαν, το οποίο να άλλαξε τοπικά, να μην γίνει σε ολόκληρο το σύμπαν και να έχουμε αυτή την ιστορία. Για να δούμε πώς το λέμε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό είναι ένα σύμπαν. Κάπου εδώ γίνεται, και σας λέω εδώ παραδείγματα τώρα, πώς φεύγει από μία δομή, πάει σε μια άλλη δομή. Αυτό αρχίζει και μεγαλώνει, το βλέπετε, και τώρα εδώ, στο ίδιο πράγμα πάλι. Ξεκαθαρίζει και γίνεται ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο σύμπαν. Για προσέξτε ό,τι σας λέω τώρα. Και πάμε ούτω καθεξής. Και βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε τώρα μια σειρά συμπάντων. Βλέπετε αυτό το πράγμα τι συμβαίνει. Τα οποία τώρα μεταξύ τους προέρχεται το ένα από το άλλο συνέχεια. Έτσι αυτό το πράγμα εδώ. Και κάπου εδώ πέρα, σε ένα από τα τυχαία αυτά σύμπαντα κτλ., είμαστε κι εμείς που καθόμαστε και συζητάμε τώρα αυτού του είδους τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή με αυτή την έννοια εδώ πέρα και έχουμε τώρα τους συγκεκριμένους φυσικούς νόμους. Έχουμε υποχρέωση, προσέξτε. Δεν ξέρω αν ξέρετε παιδί για τις ανθρωπικές αρχές κτλ. Αυτή η σχολή είναι εναντίον, 1000% εναντίον των ανθρωπιστικών, πώς το λένε, πήγαν από τον ανθρωπιστικό επιστημόν, της ανθρωπικής, πώς το λένε, αρχής. Έτσι. Δεν έχει, είναι καθαρά τυχαίο ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ούτως ώστε να γίνανε κάπου, να γίνουν αυτά που μας κτλ. Είναι καθαρό, συμπτωματικό, δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή το πηγαίνουμε ανάποδα, να πάρουμε ότι εμείς είμαστε εδώ, και να δούμε τώρα τι χρειάζεται να είμαστε εμείς εδώ. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ, απλώς αυτό ερμηνεύει το εξής πράγμα. Αυτή τώρα η τυχαιότης και η πολλαπλότητα των συμπάντων ερμηνεύει το εξής πράγμα. Εάν ο ήλιος, είμαστε στον ήλιο γύρω-γύρω και γυρίζουμε, και ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά, δεν θα μπω τώρα σε αυτό, θα βλέπετε, άμα γουγκλάρετε, θα δείτε όλες οι ιδιότητες που υπάρχουν. Είμαστε ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο, το ένα το άλλο, άπειρα πράγματα που είναι, φαίνεται να είναι μαζεμένα όλα αυτά και να μας φτιάχνουν εμάς εδώ πέρα τώρα. Έτσι. Αν όλο το σύμπαν ήταν ο ήλιος και το σύστημά μας όπως πιστεύει ο Αριστοτέλης, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, τότε πραγματικά κανένας ήταν να απορεί. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα αστέρι, 7, πώς το εξαρτάται, τα αλλάζουν και ένα πόσοι πλανήτες είναι, τέλος πάντων. Εξαρτάται με ποιους μιλάμε. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση. Εμείς είμαστε τους πλανήτες, δεν υπάρχει καμία αυτή. Είμαστε πολύ σωστά και έχουμε αυτές τις ιδιότητες εδώ πέρα. Αν ήταν έτσι, πραγματικά έβαζε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ελάτε όμως τώρα που τα τελευταία 20-25 χρόνια ανακαλύπτουμε τώρα δισεκατομμύρια αστέρια τα οποία μοιάζουν με τον ήλιο. Ακούτε κάθε τόσο πια δεν δίνουν πια σημασία. Ούτε στα νέα δεν το βάζουν, ας πούμε, τώρα στο αυτό, έτσι. Ανακαλύπτουν συνέχεια πλανήτες που μοιάζουν σαν τη γη και μπορεί να είναι ζωή και το ένα και το άλλο και το άλλο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι αφού έχω τόσα πολλά εκατομμύρια πλανήτες που είναι σαν τον ήλιο, αστέρια σαν τον ήλιο και όλο αυτό το σύστημα, σε κάποιο από αυτό το σύστημα, όσο και μικρή να είναι, και πάρει την εξίσωση του Drake και την πολλά πράγματα, όσο και μικρή να είναι η πιθανότητα να συμβεί, άμα έχουμε τέτοια μεγάλη αυτή, τότε η πιθανότητα το να συμβεί αυτό το πράγμα είναι όπως είναι τα πράγματα. Το ίδιο τώρα και αυτό το σύμπαν μας εδώ πέρα. Τώρα, είναι, αν ήταν μόνο ένα σύμπαν, γιατί εκεί υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες και το ένα και το άλλο κτλ., μπορεί να πει κανένας, παρότι δεν είναι της ίδιας τάξης με αυτό που λέγω προηγουμένως. Τώρα όμως εδώ πέρα, όταν υπάρχουν 10.506 είδη συμπάντων, έτσι που σημαίνει δεν ξέρω πόσα είναι πριν και πόσα είναι μετά, τότε οι πιθανότητες, το σώστε όλα αυτά να συμβούν, όσο και να το πολλαπλασιάσετε, μπορεί να το κάνετε κοντά στη μονάδα ή να είναι non-trivial με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή απαντάει σε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
Φτιάχτε. Εδώ. Για προσέξτε τώρα κάτι. Εδώ είμαστε εμείς. Σε αυτό το σύμπαν εδώ πέρα. Εδώ είναι κοντινά άλλα σύμπαντα που βλέπετε εδώ πέρα και ντάγκους και δεινοσαύρους και οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Λοιπόν, μπορεί κανένας να κάτσει και να κάνει πολλούς αυτούς υπολογισμούς, δεν θα πω τώρα στην ιστορία αυτή, να κάνει υπολογισμούς και να δει τώρα να πει ότι είμαστε 10 στην 80 πρωτόνια, τόσο είναι στο σύμπαν, ας πούμε, και λοιπά, να κάνει συνδυασμούς και το ένα και το άλλο και να υπολογίσει έτσι, αν αυτό το σύμπαν στο οποίο είμαστε, έτσι, αν αυτό το σύμπαν στο οποίο είμαστε μπορεί να ξαναεφανιστεί και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Και η απάντηση είναι ότι ναι, ένα ήλιο ακριβώς σύμπαν, το βλέπετε εδώ πέρα τι είναι, μπορεί να εξαφανιστεί, αν όμως να εμφανιστεί, αν κοιτάξει όμως εκεί πέρα, θα είναι μακριά μας, γιατί πρέπει είναι ζήτημα να προσέσει τις ανώτες και λοιπά, είναι μακριά μας 10 εις την 10 εις την 115. Έτσι, million light years. Εντάξει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και αυτό βέβαια μπορεί να υπάρχει και πίσω μας και τα λοιπά και τα λοιπά, το οποίο θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Έτσι, μπορεί να το υπολογίσει κανένας αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι αστείο, βέβαια να το συζητάμε. Πάντως να σας πω κάτι. Τώρα γελάμε και εμείς ήδη γελάμε με αυτό, με την έννοια με τα νούμερα, ας πούμε, κλπ. Και λέμε τώρα και παιδιά. Προσέξτε, είμαι σίγουρος ότι γελάγανε και ο... όταν ο Μπόλτσμαν, όχι μακριά από εδώ, στη Βιέννη, έλεγε ότι μιλάγε για άτομα και το ένα και το άλλο κτλ. Συγκωνόταν ο Μαχ και τον κορόιδευε μέσα στα καφέτα της Βιέννης, που περνάνε πολύ στα καφέ σαν την... σαν την Αθήνα. Λοιπόν, λέγονται. Αλλά τουλάχιστον εκεί συζητάγανε πιο σοβαρά. Λοιπόν, σηκωνόταν ο Μάχα πάνω και του έλεγε, έπαιρνε το τασάκι του καφέ και γελιοποιούσε τον Μπόλτσμαν σε επίπεδο που αυτοκτόνησε, όπως ξέρετε, τον Μπόλτσμαν, ο μεγάλος Μπόλτσμαν, και του έλεγε, πιστεύει ποτέ, όπως πιστεύει ο Μπόλτσμαν, θα καταλάβει ποτέ τη σύσταση αυτού του τάσα, όπως το λέγανε, του φλιτζάνι. Έτσι. Το οποίο φαντάζεστε τώρα τι ήταν. Λοιπόν, τώρα επίσης τα ίδια πράγματα. Έτσι. Πάντοτε λέμε ότι ξέρεις, έλα παιδιά, τώρα άστο να μην το συζητάμε, ας πούμε και τέτοια. Δεν υπάρχει άστο το συζητάμε. Αν αυτό είναι συνέπειες των πραγμάτων όπως σας προσπάθησα να κάνω εδώ πέρα, πώς συνδέεται όλη αυτή η ιστορία λογικά, έτσι αυτό το πράγμα εδώ, δεν ξέρουμε τι θα συμβούν. Έτσι, ο Αϊνστάιν δεν πίστευε ποτέ όταν δούμε τα βαλτικά κύματα. Πήρε 100 χρόνια και τα είδανε. Γιατί βέβαια ήταν τεχνολογία, έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, όλη αυτή εδώ πέρα η ιστορία, έτσι, και θα έχει και έμεσες συνέπειες, έτσι αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι το ξεκίνημα, όπως βλέπετε εδώ έχουμε ένα πραγματικό, πώς το παράλληλο shift που λέμε, στον τρόπο που κοιτάμε τα πράγματα και έχουμε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Για να δούμε εδώ πέρα, θέλω να κοιτάξουμε εδώ, το οποίο βλέπετε κατά κάποιο τρόπο, κάθε ένα από αυτά εδώ, είναι συμπαντάκια, το οποίο προέρχεται το ένα από το άλλο, διαφορετικά χρώματα κτλ. Αν το ένα από το άλλο έχει διαφορετικούς, έχει ίδια χρώματα, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν cosmic DNA αυτό το πράγμα. Έχει τους ίδιους φυσικούς νόμους, έχουν κάνει μικρές αλλαγές, ενώ μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και να έχουμε εντελώς καινούριου είδους άλλες διαστάσεις, οτιδήποτε είναι κτλ. Και για προσέξτε τώρα τι απαντούμε εδώ. Σας είπα στην αρχή, μιλάμε για αυτό το σύμπαν και μιλάμε και αν έγινε το Big Bang. Όπως βλέπετε εδώ, η ερώτηση πια του Big Bang γίνεται, αυτό το πράγμα είναι αέναο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αρχή του χρόνου, τα λέω τα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι σωστό. Αλλά είναι γι' αυτό το σύμπαν εδώ. Αλλά δεν υπάρχει αρχή και τέλος του χρόνου σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία είναι μια αέναη διαδικασία. Δηλαδή, από το μείον άπερμε ο χρόνος χάνει την έννοιά του. Το τι έγινε πριν, σας είπα τι έγινε, είναι συνεχές αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ποτέ το κενό, αν θέλετε, το nothing, έτσι, το τίποτα. Είναι αυτό μια αέναη συνεχής αναπαραγωγή συμπάντων, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, έτσι με αυτή την ιστορία εδώ πέρα, και έτσι απαντάει βασικά, γιατί ξέρετε ο Αϊνστάιν, ένας λόγος που δεν χώνευε, δεν ήταν, τώρα προφανές να πω, δεν ακουτώσω ο Αϊνστάιν, ένας λόγος που δεν χώνευε το Big Bang, δηλαδή το χώνευσε μετά γιατί ήταν πειραματικό, αλλά που δεν
μπορούσε να το καταπιεί εύκολα, δεν του άρεσε ότι υπήρχε αρχή. Ήταν πολύ πιο έξυπνος από ό,τι νομίζουμε. Πέρα από αυτά που νομίζουμε ο Αϊνστάιν, γιατί είχε φιλοσοφικές αυτές, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είχε αυτό το πρόβλημα. Και άμα το διαβάσετε μέσα από τα γραφτά του, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει. Αυτό που είχε πει ακριβώς, γιατί αυτό παρεμηνεύεται, είχε πει: θέλω να δω αν μπορούσε ο Θεός να φτιάξει τον κόσμο διαφορετικά. Για προσέξτε τι σας λέω. Διαφορετικά. Και η απάντηση εδώ είναι ναι. Το Θεός, πέρα το καθένας όπως θέλει, τώρα, δεν έτσι, το χρησιμοποιεί για να κάνει μια σύντομη έκφραση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είμαστε σίγουροι, και δεν είναι μόνο δικό μου αυτό, ότι αν ο Αϊνστάιν μπορούσε και το βλέπε αυτό το πράγμα εδώ, θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Γιατί μας εξηγεί, αυτό που σας λέω τώρα είναι και την Τούρτε και το. Πώς το λένε, ο Ρόπλε και, το σπίτι, και τον σκύλο Χορτάκο, έτσι. Δηλαδή με την έννοια την εξής. Έχουμε, νομίζουμε ότι έχουμε αυτό το Big Mac με την έννοια αυτή την οποία έχουμε την παλιά, με το μετράμε όλα τα εθνοπολίες κτλ. Κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πρέπει να κάνουμε, έτσι. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι. Έρχεται συνέχεια μέσα από μια έννοια εκείνης, δηλαδή είναι μια αιωνιότητα, την οποία αυτή ήθελε ο Αϊνστάιν. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η αιωνιότητα, τότε πάβει το. Ποιος, πού, γιατί και τα λοιπά. Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι το σύμπαν. Έτσι. Και αυτή είναι και η περίφημη απάντηση, η απάντηση στο περίφημο ερώτημα «Where is there something, why is there something rather than nothing» έτσι, γιατί υπάρχει κάτι παρά να μην είναι το λοιπόν. Δεν υπήρχε, ήταν πάντοτε έτσι. Αυτό λοιπόν το χρώμα, η έννοια του χρόνου απαντάει και στο ερώτημα τι έγινε πριν και τα λοιπά και τα λοιπά, έγινε αυτό το πράγμα που βλέπετε συνέχεια. Και αυτό το πρόβλημα συγίνεται συνέχεια. Και τώρα, άρα λοιπόν, προσέχετε το τι κάνετε, γιατί το μέλλον σας, μπορείτε να εξαφανιστείτε στα 10 στις 10 στις 115 έτσι, απόσταση αυτή και θα κάνετε ακριβώς τα ίδια πράγματα και θα είμαστε καταδικασμένοι βασικά. Εντάξει. Και για να τελειώσω, θα σας πω ένα πράγμα, για κοιτάξτε εδώ πέρα τι είχε πει ο. Όλοι διαβάζετε αρχαία ελληνικά, οπότε ξέρετε. Και αν διαβάζετε αρχαία, το έχω στα αγγλικά εδώ πέρα. Λοιπόν. Στη γλώσσα μας. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι είχε πει ο Ηράκλητος περίπου τον 6ο π.Χ. αιώνα. Έτσι. Ότι τον κόσμο αυτόν εδώ δεν τον έφτιαξε ούτε χέρι Θεού, ούτε χέρι ανθρώπου. Αλλά είναι ένα πλήν το οποίο να είναι, και την διαβάστε εδώ καλύτερα. Λέτε και ήταν εκεί. Λέτε και ήταν εκεί. Αυτό το πράγμα ότι υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, δηλαδή εξακόπτει. Το τι μας συνέβη μετά, δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά σας λέω από πείρα που έχω από τις ομιλίες, γι' αυτό λέω. Και μετά οι άλλοι μπαριώνται και έχω έναν άνθρωπο μόνο με ένα διάλογο και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Συνεχή εννοώ. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Αρχίζουμε εδώ μπροστά. Δίνω στο Δημήτρη, άνοιξε το πρώτα. Ο νεαρός εδώ. Καταρχάς, ευχαριστούμε. Για την ομιλία. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το τελευταίο slide που είδαμε, που είδαμε τα συμπατάκια. Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, απορρίψαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα σημείο μηδέν της γέννησης του συμπατάκια, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε ότι τα συμπατάκια αυτά έρχονται από ένα κεντρικό σύμπαν, ας πούμε. Όχι, τυχαία, αυτό είναι. Τυχαίο το, δεν πάει έτσι. Συνεχίζεται έτσι, μην του δίνουμε αυτό. Είναι. Δηλαδή αποκλείεται σαν ενδεχόμενο να γεννιούνται όλα από ένα σύμπαν. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι, είναι πιθανότητα είναι πολύ μικρή να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα. Πρέπει να συνέχεια, δηλαδή ξεκινάει από
από ένα και μετά μεταλλάσσεται, ξαναμεταλλάσσεται, έχουν μεταλλάξει ένα γεμοτέιζο αυτό το πράγμα. Αλλά μην το βλέπετε έτσι εκεί πέρα, είναι κάπου να σταματήσουμε. Με αυτή την έννοια είναι εκεί πέρα. Μην το δίνουμε μεγάλη, είναι πώς το λένε, figure. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι κατά πόσο θα ήσασταν ανοιχτοί, ας πούμε, σε μια θεωρία που θα έβλεπε το σύμπαν ως οντότητα που έχει συνείδηση. Αυτό τώρα είναι άλλο. Αλλού παπά Ευαγγέλιο που λέμε αυτό. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Σταματάω εδώ πέρα αυτό. Ευχαριστούμε για την διάρκεια, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, τα 10 στην 10 στην φετινή εκτινομίζω ήδη συμπάντων διέπονται από μια κοινή εξίσωση. Ναι. Υπάρχει κάτι. Ναι. Αυτή η εξίσωση, μήπως είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Ο καθένας ας πάει το, πώς το λένε, τη δικιά του ερμηνεία. Πάντως, εγώ μιλάσα για μια εξίσωση με διαφορετική εξίωση, με εμείς εγκοντής ο οποίες αυτοπροσδιορίζονται και τα λοιπά. Αυτό είναι το. Τώρα, άμα θέλετε να το πείτε εδώ, πέστε το. Λες η διερμηνία. Λοιπόν, έχουμε... Ωραία. Α, έχετε συγγνώμη. Ναι, ναι, σας ακούμε. Σταμάτησε ότι είναι ασυνένα διαστάσεις. Γιατί βγαίνει από τις... γιατί η θεωρία, άμα πάρετε και δείτε, είναι πολύ απλά πραγματικά. Αν δείτε και τις εξισώσεις, αν πάτε συμμοριάστατες το στέικ, τότε βλέπει κανένας ότι βγαίνει συνέχεια το... Μιλάω τώρα για υπερ... Αν ήταν οι χορδές, όχι οι υπερχορδές που δένουν τη υπερσυμμετρία, πάμε για 26 αυτές είναι εκεί πέρα. Δεν είναι... Η σωστή είναι αυτή που πρέπει να υπάρχει υπερσυμμετρία. Και έχουμε λοιπόν, αυτό βγαίνει, δεν είναι το 9 και 1 ή το 10 και 1, γιατί το 1 το ξέρουμε ακριβώς πως γίνεται, γίνει 11, είναι απόρρια της θεωρίας, είναι δυναμική απόρρια, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς να σταματήσουμε έτσι για, πώς το λένε, για, επειδή μας ήρθε έτσι το διαλέξαμε, βγαίνει μέσα από την αυτοσυνέπεια των εξώσεων. Δηλαδή για να μπορούμε, πάει με το σχάρι, να σας πω. Όχι, από όταν κάνει κανένα στις βασικές, όχι από μοντέλο. Αυτό, όλα τα μοντέλα πρέπει να βγουν. Όταν γράψει κανένα, αρχίζει και γράφει θεωρία την Λαγκρατζιανή και το ένα και τα άλλο, και πάει να δει τώρα την εξίδα, να κάνει κομμουνιτέιτος για την στροφορμή, παραδείγματος χάρη, ένα πιο απλό τρόπο που ξεκινά όταν κάνω string theory course για να καταλάβουν οι πρωτοετής graduate student, κάνει κανένα εκεί και βλέπει ότι έχει ένα D-10. Το οποίο σου χαλάει την αυτή εκεί πέρα. Και βλέπει αμέσως και μετά αυτό βγαίνει παντού να δουλεύει. Γιατί θα μπορούσε να δουλεύει εκεί για να πάω για την ενέργεια και μου βγάζει ISO 15. Οπότε δεν το συζητάμε εδώ πέρα τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι προσδιορισμένο νούμερο το οποίο βγαίνει από εκεί. Η επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καταρχάς, μόλις ήρθα, οπότε δεν ξέρω αν έχετε καλύψει ήδη αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω. Γίνεται τελευταία μια συζήτηση για το κατά πόσο ζούμε σε προσομοίωση. Αν υπάρχει πιθανότητα να ζούμε σε προσομοίωση, και ακόμα και από τον Elon Musk, για παράδειγμα, ανέφερε αυτό το επιχείρημα πρόσφατα. Και έχει να κάνει πάνω στο γεγονός της αύξησης της πολιτιστικής ισχύως, ότι είναι ένα εκθετικό μέγεθος και ότι γινόμαστε συνέχεια καλύτερες προσομοιώσεις. Αν κάνει κανείς προβολές, ακόμα και γραμμικά να δει την αύξηση της πολιτιστικής ισχύως, σε κάποιο σημείο θα υπάρχει ένα σημείο κλειδί που δεν θα είναι διακριτή η πραγματικότητα από μια προσομοίωση. Ναι, ζούμε σε προσομοίωση από έναν άλλο πολιτισμό. Αυτό που είπατε πριν σας εδώ πέρα, τώρα ότι αν το προχωρήσουμε αυτό που έλεγα με τις θεωρίες και λοιπά, φτάνουμε σε τέτοια πράγματα και μπορεί να ρωτήσει κανένας αν βάλουμε πόσα είναι τα πρωτόνια, τα βασικά στατικά σε αυτό το σύμπαν και αρχίσω και λέω τις πιθανότητες ώστε να υπάρχει ένα άλλο σύμπαν και τα λοιπά να γίνεται, τότε είπα εδώ πέρα ότι είναι δυνατόν σε απόσταση απίστευτα μεγάλη να υπάρχουν ακριβώς τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και αυτό που έχει συμβεί και προς τα πίσω και να συμβαίνει συνέχεια προς τα μπρος. Τώρα, αν αυτό να το δούμε σαν
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι, δεν έχει σχέση με την. Μπαίνει εδώ η έννοια του, πώς το λένε, της δετερμινισμού. Δεν είναι δετερμινιστικό αυτό το πράγμα, έτσι, έχει άλλου είδους μορφή, το οποίο όμως αυτό, αν κανείς θα είναι να το δει αυτό σαν μια προσωμείωση ή συμβουλέζον, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά πάντως θέλω να πω ότι είναι και εμάς μας εκπλήσει αυτό το γεγονός, ότι μπορούμε να, γιατί ξέρετε τι, αυτά όλα έχουν νόημα, γιατί μέσα από αυτή τη θεωρία των, είδατε που σας είπα στην αρχή ότι είναι 10 στην 30 φορές γίνεται αυτή η μεγάλη έκρηξη κτλ. Εκεί, καμιά φορά αυτό δεν το ελέγχεις και αυτό δεν γίνεται μόνο 10 στην 30 φορές, γίνεται 10 ή στην 10 ή στην 100, δηλαδή σε νούμερα τα οποία έχουν σχέση με αυτά τα νούμερα εδώ πέρα. Δηλαδή το σύμπαν, αυτό που βλέπουμε εμείς, το 13,8 είναι από τότε από τη μεγάλη, γιατί τόσο είναι ο ορίζοντάς μας. Δεν σημαίνει όμως ότι όλο το σύμπαν είναι αυτό. Εμείς είμαστε μια άκρη του σύμπαντος, του σύμπαντός μας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αν αυτά είναι αλήθεια και έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αργότερα η γλώσσα αυτή θα αλλάξει. Έτσι, δηλαδή, δεν θα υπάρχει. Ένα θα είναι το σύμπαν. Έτσι, αυτά τα πολυσύμπαντα κτλ. Απλώς εμείς είμαστε διαφορετικές περιοχές ενός του σύμπαντος αυτού, οι οποίοι όμως τα διάφορα σύμπαντα μπορούν να έχουν διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Αυτό είναι το καινούριο εδώ πέρα. Το οποίο όμως εμείς δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε, γιατί αυτός είναι ο ορίζοντας μας που έχουμε. Θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είναι το τι λένε αυτά τα πράγματα. Είναι προφανή νομίζω. Το τι λένε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή και φιλοσοφικά για τη σκιά δεν θα μπω, αλλά για την φιλοσοφία, ότι σίγουρα εδώ βλέπουμε μια καινούρια, ας πούμε, δηλαδή ένας οκτώπλιο, ένας καινούριος διαφωτισμός γίνεται τώρα, έτσι. Αυτό είναι ένα καινούριο, μην ξεχνάτε ότι ο διαφωτισμός, έτσι, που άλλαξε τον κόσμο. Δεν είναι τυχαία ο Βολτέρος και ο Διντερό, που ήταν ο μεγάλη μορφή, παρόλο που τον ξέρω πολύ και τα λοιπά, που έκανε τη δουλειά αυτή. Ο Βολτέρος ήταν πιο... γινόταν από εδώ και από εκεί. Στηρίχθηκε πάνω στον Γαλιλαίο και στον Νεύτωνα. Έτσι, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, Νεύτωνας. Ειδικά με τον Νεύτωνα που τα βάλω όλα με μαθηματικά, τη φυσική με μαθηματικά. Και εκεί έγινε μεγάλη αυτή. Ο Βολτέρος ήταν μία από τις φίλες που είχε ο Βολτέρος, μία Lady Tadros, όπως λέγανε τις κόμισες, που μετέφρασε τον Νεύτωνα, τον Νιούτον, στα γαλλικά. Δηλαδή είχαν παιχτεί πάρα πολύ επηρεαστεί και έγινε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εδώ είναι προφανές του τι λένε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Και αν ήμουν νεαρός φιλόσοφος, με αυτά θα ασχολούμαι. Δεν χρειάζεται να κάθονται να μάθουν τις εσωτερικές αυτές. Αρκεί να δουν ότι αυτά τα πράγματα καταρχάς αντιπροσωπεύουν μια κεντρική σχολή, γιατί έχει και σημασία αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι τίποτα περιφέρεια, πώς το λένε. Έτσι αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το τι λένε είναι προφανή. Το τι λένε αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, και θα έλεγα ότι από τα υπάρχοντα συστήματα φιλοσοφικά, το προφανές, πολύ περισσότερο από προφανές σύστημα είναι ο πώς το λένε, εντός αγωγικών, το παράλογο του Καμί και ο υπαρξισμός του Σάρτρ. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, προσπάθω, άμα το δείτε αυτό με αναλογία, αυτό το πράγμα λέει εδώ πέρα, έτσι. Και αν δείτε, αν πάρετε αυτή την εναλλασσόμενη ροή των συμπάντων πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, σκεφτείτε λίγο για το μύθο του Σύσυφου, του Καμί και θα δείτε το τι σημαίνει εδώ πέρα, έτσι. Αλλά πέρα τώρα από αυτό το πράγμα, αυτά είναι μεγάλη, γιατί είπαν αυτά τα πράγματα τότε που έπρεπε να τα πούνε, εδώ έχουμε μεγάλη τομή, αν θέλετε, στην ανθρώπινη γνώση. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη τομή στην ανθρώπινη γνώση και στηριζόμενη όσο μπορούμε σε πειραματικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα, δεν μπορούμε να παίρνουμε, όταν ας πούμε οι θεωρίες των εφορδών μας εξηγούν αυτό, 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 αυτό και αυτό, δεν μπορούμε μετά να ερχόμαστε αυτό και να λέμε, αυτό δεν μας αρέσει, δεν το πάρουμε. Αυτό πάει πακέτο. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Άρα οι συνέπειες δεν μπορούμε να τις, απλώς πρέπει να μπορέσουμε να τις καταλάβουμε, να τις δεχτούμε και να δούμε στο κάτω-κάτω πώς μπορούμε να τις τεστάρουμε. Αλλά παράλληλα από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να δουλεύει ένα σύστημα, γιατί αυτό πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Έτσι, δεν είναι το. Γι' αυτό μιλάω για τέτοιου είδους πράγματα εδώ πέρα. Αντί να σας πω τώρα για το CERN, τι ωραίο που είναι το CERN κτλ. Και ανακαλύπτουν το Higgs και μεγάλα πράγματα.
Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια καινούρια εντός εισαγωγικών πραγματικότητα και η οποία πρέπει οπωσδήποτε να μας επηρεάσει. Δεν μπορεί να μας απεινιδίζει τα νέα παιδιά, μιλάω τώρα. Η μεγάλη. Τραβήξαν τον δρόμο τους. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει περίπου τα παιδιά. Ακόμα και από το δημοτικό και ακόμα και από το γυμνάσιο και ακόμα και από τα νέα τα παιδιά, φοιτητές. Τότε υπάρχει μεγάλη. Έτσι γίνεται μεγάλη αυτή που έχουν να ζήσουν σε ένα τέτοιο κόσμο. Η Εύα Γκρίβα. Έχει δυνατή φωνή, Εύα. Κύριε καθηγητά, χαίρομαι που σας γνωρίζω από παλιά. Πρέπει να πω ότι η σύγχυση σας, παρόλο που ήταν απλουστευμένη, εμένα το πρώτο σκέλος ελαφρά με κούρασε, γιατί είχατε πολλούς τύπους, μαθηματικά, φυσική, με τον θεωρητικό επιστημόν. Ένα όμως θέλω να σας πω, για το ονειράκι που το είπατε, αν κατάλαβα σωστά, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει αρχή. Δεν ολοκληρώσα το όμως, υπάρχει τέλος ένα. Εσείς στην ανασχόλησή σας με τη φυσική υπήρξε στιγμή που είπατε «Ως τα γνωστά τα έργα σου, Κύριε, πάντα ενσωθεί επί σας». Το είπατε ποτέ. Ο δικός μου νους, ο απλοϊκός, ο μη μαθηματικός και φυσικός, δεν το χωράει ότι υπήρχε μόνο αυτή η μεγάλη έκρηξη. Πού ήταν η αρχή, από πού ξεκίνησαμε, ότι δεν υπάρχει αρχή. Δεν το χωράει ο δικός μου νους. Θα πρέπει να το χωρέσω όμως. Κύριε καθηγητά, ωραία. Να σας πω. Ας το κλείσουμε εδώ, γιατί πιστεύω ακόμη και η ανασχόληση με τη φυσική και όλα αυτά, δηλαδή τα μεγάλα ερωτήματα, το γιατί, από πού ερχόμαστε κλπ. Ότι ακόμη και τους επιστήμονες τους απασχολούν, θεωρώ ότι και ο δικός τους νους έχει όρια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει όρια, προσέξτε να είστε κάτι, γιατί θέλει προσοχή εδώ τώρα, για να δούμε για τα όρια. Γιατί, και θα σας έλεγα ότι δεν έχει όρια, τι εννοώ με αυτό. Δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο μυαλό το πόσο μπορεί να αντέξει. Παρόλο που είναι η φαντασία, δεν υπάρχει όριο στη φαντασία. Έτσι. Ούτε στη διέστηση. Σε τίποτα δεν υπάρχει όριο. Ότι είμαστε πεπερασμένα όντα, εκεί υπάρχει όριο. Αλλά ευτυχώς λόγω επειδή έχουμε το μυαλό, το οποίο είναι για τυχαίους λόγους, θα πούμε μια άλλη διάλεξη, το πώς ανεπιδύθηκε το μυαλό μας. Στηριζόμαστε, είναι αθρηστική η ιδιότητα αυτή. Δηλαδή, αυτά που λέω πολλά από εδώ είναι συνέπειες, είμαστε σε όμους γιγάντων. Οι επόμενοι θα έρθουν στα όμοια των πιο ούτω καθεξής. Άρα είναι συλλογική αυτή η έργαση. Αυτό το πράγμα που φτάνουμε εδώ τώρα, ξεκινώντας από το Θαλή, δεν ξέρω πού, και φτάνουμε εδώ πέρα τώρα, είναι όλο ένα συλλογικό έργο, δεν είναι ενός ανθρώπου. Έτσι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Οπότε, όσο και περιορισμένος να είναι ο νους, έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αλλά είμαι ενάντια και ήμουνα ο μικρός το πίστευα ότι ξέρουμε αυτό το εν είδα ότι ουδέν είδα. Τα λέμε ωραία και τα λοιπά. Και είδαμε και τον. Σήμερα πήγαμε στην Αιγύπτο και είδαμε τον Σοκράτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό είναι, εντάξει, με αυτή την έννοια. Αλλά από την άλλη μεριά, κάτι ξέρουμε τώρα. Έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό, δηλαδή το πολύπλοκο. Έλα μωρέ τώρα, τα λένε έτσι, τα αλλάζουν κτλ. Αυτά είναι επικίνδυνα και τα λέω απευθύνω στους νέους ανθρώπους τώρα. Είναι επικίνδυνα, έτσι. Δεν είπαμε ότι τα ξέρουμε όλα και τελειώσαμε και το ένα και το άλλο. Αλλά εδώ γίνονται πολύ μεγάλες τομές καινούργιες. Στηριγμένες πάνω σε πειραματικά δεδομένα όσο μπορούμε και πριν από όλο τον καιρό να σας δείξω οτιδήποτε ήταν αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το πράγμα εδώ. Και στα αυτά τα όρια, όχι, δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Δεν έχει πει κανένας ότι το ανθρώπινο μυαλό έχει όρια να καταλάβει τα πράγματα όπως είναι. Ναι, είμαστε πεπερασμένοι σε χώρο και σε χρόνο, αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, και η μεγαλοσύνη του ανθρωπίνου όντως. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι ότι κάτι ασήμαντες κουκίδες, τυρχάρπαστες, σε μια γωνιά του σύμπαντος τυχαίου πλανήτη, τυχαίου αστεριού, τυχαίου γαλαξία,
Αν δείτε το γαλαξία μας εδώ πέρα στο φυτί, ξέρω, δεν έχει καμιά ιδιότητα ιδιαίτερη, ας πούμε, κτλ. Έχουμε κατορθώσει να φτάσουμε και να λέμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, στη Δημέση Νεματήρια, είναι πραγματικά μια αποθέωση του ανθρωπίνου μυαλού. Και εγώ το βλέπω έτσι. Αφήστε τώρα αν ξέρουμε κι άλλα και δεν τα ξέρουμε όλα κτλ. Πρέπει να θαυμάζουμε το ανθρώπινο μυαλό που έχει φτάσει σήμερα και εδώ και επίσης, μην ξεχνάμε, και την βιολογία και τις νευροεπιστήμες. Έτσι, είναι απίστευτο στην εποχή την οποία ζούμε. Μην ξεχνάτε, μην κοιτάτε που βομβαρδιζόμαστε από όλη αυτή την ανοησία την ανθρώπινη του IQ, δεν ξέρω τι, ας πούμε, που έχει κατακλείσει τον κόσμο. Και ζούμε σε μια τέτοια εποχή και όλα αυτά χάνονται μέσα σε μια τέτοιου είδους, ας πούμε, περίπτωση. Πρέπει αυτό να μας κρατάει όρθιους και να μας κάνει να προχωράμε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτο, τα σύμπαντα αυτά είπατε ότι έχουν κάποιο σημείο έναρξης. Δηλαδή, το κάθε σύμπαν. Το κάθε σύμπαν, ναι. Το κάθε σύμπαν από αυτά υπάρχει για άπειρο χρόνο. Ναι. Λοιπόν. Κατά πόσον συνεχίζει να υπάρχει, όπως βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα, κάποιο διάβλος μεταξύ των συμπάντων. Ο διάβλος, προσέχετε, δεν είναι ο διάβλος έτσι που το λέτε, απλώς είναι... Θα μπορούσε ένα σωματίδιο να περάσει από... Όχι, όχι, δεν είναι διάβλος. Αυτός θέλει να δείξει ότι από εκεί βγήκε το άλλο. Αλλά αυτό αποκόπεται, είναι δικός του και η σχετικότητα μας λέει, θεωρεί το αισθάνεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό δημιουργεί το δικό του χωρόχρονο, καμία σχέση. Δεν είναι διάβλος, δεν το έχω γέφυρα εκεί πέρα, απλώς να δείξει ότι πρόκειται από εκείνο το σημείο. Ότι πρόκειται από εκείνο το σύμπαν, τίποτα άλλο. Ναι, λοιπόν, από ό,τι στο δικό μας το σύμπαν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει για πάντα. Ξέρουμε ότι έχει είναι επίπεδο, όπως λέμε, τόσο εισαγωγικών, είναι ευκλήριο σε τρεις διαστάσεις, οπότε θα πηγαίνει για πάντα. Και φαίνεται ότι αυτό το ευκλήριο παίζει μεγάλο ρόλο για να έχουμε την κοσμολογική σταθερά να είναι μηδέν και το ένα και το άλλο. Οπότε φαίνεται ότι πρέπει να είναι χαρακτηριστική ιδιότητα των συμπάντων αυτών να είναι αυτή την ευκλήρια που λέμε μορφή, δηλαδή τρισδιάστατη να είναι. Το τετράγωνο το δηλαδή να μην είναι τρισδιάστατα ρημάνια, άμα βάλουμε το χρόνο γίνεται, αλλά τρισδιάστατα είναι ρημάνια, που σημαίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ότι όλα αυτά θα πηγαίνουν για πάντα. Έχω μια ερώτηση στο μικρόφωνο εκεί. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω σε πάθος της θεωρίας, έχω ασχοληθεί λίγο με δυναμική συστημάτων. Καταλαβαίνω λίγο τα manifolds και τα trajectories και λοιπά, τα times, και δεν θα περιοριστώ εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τις διεργασίες αυτές που περιγράφετε, τις διέπει η θερμοδυναμική. Αυτά είναι αυτόματα εδώ, σε αυτή τη στιγμή. Αν τις διέπει η θερμοδυναμική, γνωρίζοντας την αρχική κατάσταση του συστήματος, επειδή με θερμοδυναμική μπορώ εύκολα, ξεκινώντας από την κατάσταση Α, να προβλέψω την κατάσταση ισορροπίας Β. Ποια μπορούμε να κάνουμε αυτό απλά αλληλεγγυακά και μόνο. Να, αυτό ήταν, αυτό εδώ πέρα τώρα. Το πράγμα τι γίνεται εδώ πέρα, έχουν αυτό που έκανε το πράγμα, αυτό το είδος εδώ πέρα, καθαρά ενεργειακά. Αυτό το είδος εδώ. Και πώς πηγαίνω τώρα το πρόβλημα εδώ πέρα είναι, επειδή είναι κυματικό το σύστημα, έτσι ότι έχω τη δυνατότητα να πηδήξω από εδώ εκεί που κανονικά μάλλον το μπαλάκι εδώ πέρα, ήταν σε μια κλασική περίπτωση, έγινε εκεί το μπαλάκι, forever, έτσι. Αυτό που γίνεται τώρα εδώ πέρα, έχουμε αυτό το panel που λέμε και πηγαίνει από εδώ εκεί κτλ. Και εδώ είναι ακόμα πιο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε τις βούδες που έχουμε εδώ πέρα, τις διάφορες αυτές. Και εδώ έχω τις τροχιές που ξεκινάω από ένα τέτοιο είδους πράγμα εδώ, κατεβαίνω εδώ, πάω εδώ, πάω στο άλλο τη στιγμή. Όλα αυτά είναι με ενεργειακή. Μόνο ο κύριος. Είναι με ενεργειακή. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή και προηγουμένως, μερικά που. Εδώ. Να, έκανα ένα παράδειγμα, μια που καταλαβαίνετε, με ένα ποινίο το αντίστοιχο θέμα. Που να το κάνω, που παίρνω τη δυναμική ενέργεια και έχω κι άλλους όρους εδώ πέρα και αυτό που κάνω, πώς δημιουργώ αυτό που βλέπετε, λέω δημιουργώ από την ελαχιστοποίηση της ενέργειας. Πάρω το θάρρος να πω, μήπως εννοείται αν κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να προβλέψουμε κάτι. Όχι, εννοείται. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση. Ναι. Σε κάθε σύμπαν, η νόμη του το ναι. Είναι διαφορετική. Ναι. Ναι, ακούστε να δείτε κάτι. Πιστεύω ότι στο οποιοδήποτε σύμπαν η ενέργεια, δηλαδή αν σκεφτούμε τώρα τι είναι η ενέργεια, έτσι, μην τα μαθαίνουμε στο. Λοιπόν, αυτό το σημαίνει το εξής πράγμα.
σε ένα κλειστό. Πώς το καταλαβαίνει η φυσική σήμερα, ότι σε ένα κλειστό σύστημα, αν αφήσουμε το χρόνο και περάσει και ξανακάνω τα πειράματα, βρίσκω το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι μερικές αρχές τέτοιες και από εκεί βγαίνει και εξώσεις που είπα οι βασικές. Είναι οι βασικές το ίδιο στο κορμί, το ίδιο, δηλαδή είναι, συνδέονται με συνεταιρίες και φανταζόμαστε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι on who can it για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε γνωρίζοντας την αρχή του δικού μας σύμπαντος, μπορούμε με θερμοδυναμική και απλά ενεργειακά να προβλέψουμε ναι, το φάγιο του λίγου ψαρίου. Ναι, είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά χρησιμοποιούμε αυτή την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Μπορείτε να πράσουμε πρόεδρο στο νεαρό με το πράσινο στάδιο. Ο νεαρός με το πράσινο. Ναι. Βουλόμαστε. Πάει χέρι με χέρι. Γεια σας. Λοιπόν, δεν θέλω να σταθώ όσον αφορά στη φυσική, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να καταλάβω πάρα πολλά. Δεν θέλω να σταθώ όμως πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε. Όταν δηλαδή από όταν ξεκινήσατε, πόσο δύσκολο είναι να φτάσετε εκεί που φτάσετε. Ωραία, αυτό. Ρωτήστε τη γυναίκα. Λοιπόν, το έλεγα. Τελειά, το μικρό σπίτι. Λοιπόν, κοιτάτε, νομίζω ότι αυτό είναι ζήτημα αγάπης πια για αυτό που κάνει το θέμα και εν τω μεταξύ δεν παραλείπω να πω ότι είναι ένα είδος και είδος τύχης γιατί βρέθηκα στο ξεκίνημά μου στην αρχή της 70 που έγινε μια επανάσταση φυσική με θεσμοποιημένες θεωρίες και πήγαμε από εκεί και πεταχτήκαμε γρήγορα πάνω και έτσι από εκεί συνέχισε. Πάντως είναι δύσκολο και ξέρετε, το να ανεβαίνεις, και δεν μιλάω τώρα για τον εαυτό μου, να ανεβαίνεις εντός εισαγωγικών μπορεί να βοηθούν διάφορα πράγματα, όπως είναι με τα συγκροτήματα, όπως ξέρετε με οτιδήποτε, με τους ζωγράφους, σκηνοθέτες, ας πούμε κτλ. Και να φτάσεις σε ένα σημείο, κατά κάποιο τρόπο είναι δύσκολο προφανώς, αλλά πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί. Αυτή είναι η δυσκολία όλη. Και εκεί θέλει μεγάλη, να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη, να μου επιτρέψετε, μαγιά. Αυτό είναι το μεγάλο του θέμα. Να παραμείνεις εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Και νομίζω για να παραμείνεις εκεί, στο δικό μας τρόπο, πρέπει, αν δεν υπάρχει εσωτερική ανάγκη και άπειρη αγάπη για αυτά τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Και αυτό το λέω στους νέους ανθρώπους, γιατί ξέρω εγώ, αυτός ο τομέας, το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι, δεν υπάρχει πιο. Για μένα να το λέω τώρα, δεν υπάρχει πιο πώς το λένε, προχωρημένος τομέας της ανθρώπινης γνώσης. Πάτε και την εμβριολογία, την εμβριοπιστήμη κλπ. Αυτός ο τομέας εδώ πέρα έχει φύγει με ταχύτητα του φωτός. Έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τώρα με οτιδήποτε γίνεται στην βιολογία και δεν τον βάζω καθόλου και την αγαπάω και την εμβριοπιστήμη κτλ. Αυτό εδώ πέρα το οποίο το συμβαίνει είναι απερίγραπτο. Αλλά θέλει πάρα πολύ συνεχή δουλειά, παρακολούθηση, είναι σκληρά τα πράγματα. Οπότε δεν είναι τομέας που είναι 9, πώς το λένε, 8 με 3 και μετά πάμε πιούμε και καμιά μπύρα εδώ στο Marine Platz και τα λοιπά και είμαστε εντάξει, έτσι. Θα πιούμε και τις μπύρες και τα μαρτίνι και οτιδήποτε είναι κανένα στην πίνη, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά σκληρή. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και χωρίς, προσέξτε, και χωρίς η αν θέλετε να βάλουμε και τις πρακτικές αυτές, οι οικονομικές απολαβές να είναι ανάλογες του χρόνου το οποίο ξοδεύεις. Δεν τάσεις ένα κομπιτεράκι για να μου κάνεις το χρηματικό και να βάζεις αυτά και να βάζεις μετοχές, ας πούμε και να βγάζεις εκατομμύρια μέσα σε 2 μέρες. Έτσι, αυτό πρέπει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία τρέλα για αυτό το είδους, ας πούμε, το πράγμα. Δεν είναι, αυτό το λέω να το έχετε υπόψη, γιατί και η βιολογία, και οι νευροεπιστήμες και η ιατρική και οτιδήποτε άλλο είναι πιο ανθρώπινη στο εισαγωγικό. Έτσι. Άμα δείτε τις κόφερες ας πούμε, των φυσικών, είναι έκανε, ξέρει πόσο εντός αγωγικών φτωχές είναι, που είναι ο Δημήτρης. Πόσο ας πούμε, και κοιτάξτε, και μην καλούν και μιλάω σε βιολογία, κόφερες ιατρικής κτλ. Και να δείτε τον πλούτο, πώς το λένε, που τρέχει ας πούμε κτλ. Και πάτε σε κόφερες φυσικής, και βλέπω, γιατί δεν δίνει κανένα χορηγό στον να δώσει τι στου φυσικού. Για να του πω ότι πάρουν πολλά σύμπαντα. Καταλάβατε αυτά όλα.
πρέπει να τα λάβει κανένας υπόψη. Και πιστεύω ότι πραγματικά η κοινωνία δεν έχει φερθεί, και το λέω τώρα, δεν το λέω, είμαι ευχαριστημένος και χορτασμένος και μια χαρά. Λοιπόν, η κοινωνία δεν έχει φερθεί ανάλογα στην φυσική επιστήμη με το όσο της ταιριάζει και ο οποίος τους παρέχει αυτού του είδους τα πράγματα. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Κύριος με τα γυαλιά. Μπορώ να ολοκληρώσω την ερώτηση, συγγνώμη. Και επίσης, πιστεύετε, στο σημείο που έχετε φτάσει σήμερα, δεν υπάρχει ταλέντο, υπάρχει μόνο σκληρή δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει κάποιο μόνο με τη σκληρή δουλειά. Όχι. Όχι, μη λέμε τώρα, δεν είναι ζήτημα μέτρο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ταλέντο. Γιατί νομίζω αυτό που είπα, ότι η τρέλα προέρχεται από το ταλέντο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν βλέπεις κάτι και σου πηγαίνει, το πας, ας πούμε. Όταν τώρα για να καταλάβουν μια εξίσωση κοντεύουν 15 ώρες, τότε δεν πάει. Δηλαδή, καταλάβατε. Αυτό είναι. Αλλά προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Με το ταλέντο, έτσι, μην πουλάμε τώρα τρέλα. Με το ταλέντο δεν πας πουθενά. Διαβάστε τι έλεγε ο Αϊνστάιν. Έλεγε 95% ίδρυμα και 5% ταλέντο. Έτσι. Ο μεγάλος, ο αρχηγός. Τι έλεγε. Έτσι καθαρά. Πράγμα. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, δεν πάει στάνε, μην κοιτάτε κάτι. Ας πούμε, μπορεί στη ζωγραφική να είναι έτσι. Που εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά θέλω να πω εγώ. Ένα βίντεο που διάβασα τελευταία για τον Πικασό, 10 χρόνια που ήταν στη Μομάρτη, πριν από το 900 μέχρι το 1910, ο άνθρωπος έχασε τα μαλλιά του. Δηλαδή το τι πέρασε, ας πούμε, και το τι ξενύχθηκε, τι το ένα και το άλλο κτλ. Μην τα μετά που λέμε ότι έκανε ένα σκίτσο και έπαιρνε ένα εκατομμύριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και αυτό εδώ πέρα είναι ακόμα γιατί ξέρω ότι δεν θα πάρει εκατομμύριο. Αυτό ήξερα ότι θα πάρει εκατομμύριο. Ούτε Νόμπελ και ζωγραφική δεν έχουμε. Σιγά το εκατομμύριο, το ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Υποθέτω, μια και αναφέρει το Parallel Tunneling, αυτό θα έχει αποδεκτεί πλέον με απόδειξη. Το Parallel Tunneling. Δεν το εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Λέω το Parallel Tunneling που αναφέρατε, υποθέτω ότι έχει αποδεκτεί απόδειξη, έτσι. Ήθελα να αναφέρω αυτό που είπατε ότι κόβονται πλέον οι συνδέσεις των σύμπαντων. Ναι. Άρα δεν μου λέει κάποιος από άλλο σύμπαν τι κάνω εγώ τώρα. Όχι, 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 γίνεται αυτό. Και... μια στιγμή η απόδειξη, μια στιγμή τώρα, μια μια στιγμή. Γιατί μας δεν το φτώνουμε κιόλα. Δεν είπα εγώ εδώ, καλά κάνω. Δεν είπα εγώ ότι αυτό είναι αποδεδειγμένο με την έννοια την πειραματική για τα πάλι. Αυτό που είπα είναι ότι μέσα από αυτή τη σχολή που βγάζουμε όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι φυσικές συνέπειες αυτών των θεωριών, οι οποίες μας δίνουν όλα τα άλλα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, ότι είναι η κεντρική σχολή της σκέψης σήμερα, είναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι με την έννοια ότι έχουμε πειραματική απόδειξη ότι υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν πιο πέρα από πέρα, έτσι, με τη στενή την έννοια όπως θα σας λέω ότι ναι, ξέρουμε ότι έγινε inflation, έτσι, γιατί έχω τα πειραματικά δεδομένα όλα που έχω και γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έτσι. Αυτά όμως είναι συνέπεια αυτών των οποίων σας λέω. Και αυτό είναι τα λογικά συμπεράσματα τα οποία μας οδηγούν. Και γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, δεν μπορούμε να παίρνουμε το μισό και να λέω, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, μου δίνει inflation, μου δίνει αυτό το σύμπαν, τα δικαιολογώ όλα κτλ. Κοιτάω πιο δίπλα και μου λέει και άλλα πράγματα. Και λέω και αυτά τα αφήνω. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και ολοκληρώνοντα. Ναι. Το κατάλαβα αυτό που λέω. Είπατε είναι εντελώς ανεξάρτητα τα σύμπαντα. Ναι. Για ναι. Το ίδιο τούνελινγκ. Ναι, ναι. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση μου εμένα ήταν για το θέμα της ενέργειας. Ναι. Αφού όλα οδηγούν σε μια κάθοδο ενέργεια. Ναι. Πώς ξαναβγαίνει, δηλαδή όλο. Κάπου πρέπει να τελειώσουμε κάτι τέτοιο. Ναι, μα δεν είναι το ίδιο σύμπαν μέσα στο ίδιο σύμπαν. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, και κοιτάξτε κάτι, αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη γίνεται εδώ πέρα. Μπορεί αργότερα κάπου εδώ, έτσι, σε μια εντελώς άλλη περιοχή, να γίνει ένα άλλο το οποίο να μην είναι αυτό, να είναι ένα. Δηλαδή, να δυστυχεί. Ναι, να φύγει από εδώ και να πάει εκεί. Αυτό θα πει. Είναι εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν γυρνάει πίσω, ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω. Αλλά αν δεν μπορεί, όπου και να είναι, αυτό που θα δει θα πρέπει να πάει πάντοτε σε θέση αυτό που λέγαμε ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με εκεί που είναι. Εντάξει αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι.
ότι εδώ δεν σημαίνει ότι αυτό είναι, ας πούμε, το κάνω έτσι για να δω τι είναι χαρακτηριστικά αυτά τα πράγματα εδώ και άμα μετρήσετε εδώ θα δείτε ότι αυτό έχει ένα λιγότερο κυκλάποδο, πρέπει να είναι στο λόρο του. Όταν λοιπόν πάμε από εγώ εδώ, που σημαίνει ότι πάμε ας πούμε από εδώ εδώ, λέω παράδειγμα τώρα, δεν σημαίνει ότι όταν θα γίνει αυτό και κάνει, ότι αν πάρω ένα άλλο τώρα αυτό εδώ πέρα θα μου κάνει ακριβώς το πράγμα, μπορεί να μου πάει σε μια άλλη αυτή, γιατί μπορεί να πάω εδώ που είμαι και μπορώ να πάω από εδώ εδώ, αλλά μπορώ να πάω και από εδώ εδώ, μπορώ να πάω και από εδώ εκεί. Ναι, αλλά πώς θα συντηρηθεί η μεγάλη βαθμίδα ενέργειας που θέλουμε σε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Μια στιγμή το κάθε σύμπαν δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι σε μίνιμουμ. Δηλαδή είναι στο δικό του μίνιμουμ, είναι σε local μίνιμουμ. Δεν καταλαβαίνει, δεν έχει αυτό την έννοια να κάνει σε άλλο με τα άλλα σύμπαντα. Δεν κάνει σύγκριση. Αλλά απλώς αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν υπάρχει ένα σύμπαν πρέπει να είναι σε ένα local μίνιμουμ. Αυτή είναι. Άρα υπάρχει και ένα με maximum energy. Δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, ας πούμε παραδείγματος χάρη, αυτό το σύμπαν εδώ, εν σχέση με αυτό το σύμπαν εδώ πέρα, θα είναι στη βασική την κατάσταση πιο μεγάλη ενέργεια. Εντάξει, δεν μας λέει τίποτα. Δεν αλλάζει γνώμη. Όχι, όχι. Ναι, ο κύριος ήταν με τα χέρια. Κύριε καθηγητά, από την 10η στην 500η είδηση πάντων, θα ήθελα να επιστρέψω προσωπικά στον ήλιο που βλέπουμε κάθε μέρα. Πρακτική ερώτηση για την εφαρμοσμένη φυσική σήμερα. Υπάρχουν καθηγητές που εργάζονται στον τομέα της ενέργειας όσον αφορά την δείξη, η σύνδειξη, πώς λειτουργεί ο ήλιος δηλαδή και κατά πόσο και πότε μπορούμε να περιμένουμε μία λύση για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος για τη γη, συγκεκριμένα για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Τώρα εντάξει, είναι ο δικός μου ο τομέας αυτός. Αυτή τη σύνδεξη τι να πω τώρα κι εγώ, την ακούω από τότε που είμαι φοιτητής, πριν να νιώσω και γέρασα για τη σύνδεξη. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν έχετε εδώ πέρα ειδικούς που μπορεί να σας μιλήσει, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ, γιατί τις χάσεις είναι αθόρμητοι, έτσι. Και γίνεται αυθόρμητα ή την κάνουμε με ένα αλαφέρμι, με ένα νετρόνιο, ότι μπορεί να χτυπήσουν την πίνα που θέλει λιγάκι ο σπόνος και γίνεται η σχάση και έχουν την πυρηνική ενέργεια. Αυτό είναι εύκολο. Το άλλο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βασικά πρέπει να κάνεις τώρα δύσκολο να έχουν τόσο, να γίνει αυτό που λέμε μια κατάσταση ενεργειακή, ούτως ώστε για να πάνε στο μήνυμα που λέγαμε προηγουμένως και να μας δώσει ενέργεια που να, είναι, που να μπορεί να την κάνει το σύστημα να δουλεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό προσπαθούν τα αναλυτικά του παιδεία και το ένα και το άλλο κλπ. Δεν ξέρω τι βρίσκεται, πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Συνέχεια ακούω ότι θα γίνει, αλλά τι να πω με αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη τη μεριά, η πυρηνική ενέργεια, εντάξει, έχουμε και τα ατυχήματα και τα λοιπά, αλλά από μια ψυχή ξέρουμε ότι δουλεύει. Τώρα βέβαια έχουμε τα φρενούματα, τα περιβαλλοντολογικά και τα λοιπά και είχαμε και το Ιαπωνέζικο. Αυτό έχαμε τα διάφορα, τα ρωσικά του 86, πόσο ήταν, λοιπόν, είχαμε τις ιστορίες αυτές. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε και την, δηλαδή, με το άνθρακας θα τελειώσει κάποια στιγμή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Οπότε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, αν είναι κανένας εδώ πέρα γενικό στο θέμα, μπορεί να σας μιλήσει για τη σύνδεξη. Ακούω ότι γίνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά θα να τις δω. Λοιπόν, θα πρότεινα εδώ να έχουμε ο Γιώργος. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το slide που έχετε, εφόσον έχει την τάση σε κάθε σύστημα να μειώνεται η ενέργεια, μήπως διοχετεύεται σε άλλα συστήματα, καθώς δημιουργούνται άλλα, όπως είπατε. Όχι, όχι, δεν είναι. Παιδιά, ακούστε εδώ. Αυτές οι ενέργειες που βλέπετε, δεν είναι η ενέργεια που έχει το σύμπαν, όλο θα πρέπει, φανταζόμαστε, πρέπει να είναι η κοσμολογική σταθερά, να είναι μηδέν. Αυτό έχει σχέση με τη σταθεροποίηση των δομών των έξτρα διαστάσεων. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αλλά δεν δηλαδή, είναι καινούργια ενέργεια, αυτό θέλω να πω.
δεν δημιουργείται... Όχι, όχι. Οπότε... Και αυτό που είναι, είναι το εξής πράγμα. Πώς ένα άτομο μπορεί να πάει από τη μία κατάσταση στην άλλη κατά κάποιο τρόπο. Έτσι και αυτό το πράγμα, συμβαίνει. Ή αυτό που λέμε, αν είναι φυσική εδώ, αυτό που λέμε το... Η ραδιενέργεια Α που λέγαμε παλιά, που είναι ακτινοβολία Α, που συμβαίνει τίποτα άλλο, είναι ένας πίνας, αυτόματα, περνάει, κάνει τα... ενώ εδώ κανονικά δεν πρέπει να περάσει, κάνει το φαινόμενο καμόφ και μας δίνει αυτή την τεπατική δόση, αυτό που λέει το patent family, έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά αυτό είναι η αλλαγή που γίνεται, προσέξτε, δεν γίνεται η αλλαγή στην έργη σε ολόκληρο το σύμπαν, απλώς γίνεται αλλαγή στη δομή των έξι διαστάσεων, δηλαδή ήταν έτσι, γίνονται έτσι, γίνονται έτσι, γίνονται έτσι. Αυτή είναι η αλλαγή η οποία γίνεται. Πότε διατηρείται. Οπότε βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι απλώς και αν δεν γίνει, γιατί αν ήταν να μείνει έτσι και να περάσει στο άλλο και να μείνει έτσι, τότε η φυσική νόμη θα ήταν η ίδια. Έτσι. Για να τελειώσουμε. Δεν είναι ενέργεια που είναι σε όλο το σύστημα. Είναι, έχει σχέση με αυτή τη συμπαγωγοποίηση, τη μορφή που παίρνει αυτή η συμπαγωγοποίηση. Και γι' αυτό αν τώρα. Αν ήταν πιο κοντά θα δείτε ότι αυτά τα, εκεί είναι δύο όλα παντού, αλλά αν θα δείτε οι κύκλοι αλλάζουν από το όταν πάνε το ένα στο άλλο, τα δύο μαζί έχουν συγκεκριμένα και έχουν κάτι κυκλάκια σαν τα κλειδάκια εκεί πέρα. Αν θα δείτε στα διάφορα, έχει διαφορετικό, που σημαίνει ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος υπεργοποίησης. Αυτή είναι η μορφή. Και μια δεύτερη ερώτηση στο δέκατο σύστημα χώρο, αν θέλετε, που νομίζω υπάγεται ή μάλλον ανήκει αυτή η... Η εικόνα που δείξατε με τα σύμπαντα, ναι. Υπάρχει πιθανότητα, εφόσον δεν υπάρχει αρχή, να είναι μία, αν θέλετε, επαναλαμβανόμενη ακολουθία. Επαναλαμβανόμενη δεν ξέρω, αλλά οτιδήποτε ότι αυτό το πράγμα, όπως είπα και πάλι, μπορεί να κάτσει κάποιον να υπολογίσει. Δηλαδή κυκλική αυτό το πράγμα. Ο κυκλικό δεν το βλέπω, αλλά ότι μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη αυτή, και μιλάμε τώρα για εργοδικά, και που αν καρέσει τα λοιπά, ότι μπορεί να συμβαίνει τίποτα τέτοιο πράγμα, μπορεί να έχει αυτή τη μορφή εδώ πέρα, γιατί οι κλέζοι μας είναι μια... είναι οι στατιστικές διακοιμάνσεις αυτό το πράγμα εδώ πέρα και έχει σχέση με το που έλεγε και την θερμοδυναμική, έχει τέτοιου είδους σχέση και με τα που αν καρέσει τους κύκλους και τα λοιπά και τα λοιπά, μπορεί να μας δώσει τέτοιου είδους. Έχουμε πολύ ψωμί, πώς το λένε, πολύ δρόμο εδώ πέρα για να γίνει ακόμα, έτσι, δεν έχουμε... Δεν το πω σε τελειωμένο πράγμα, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίως, αυτό. Είναι τα κάτω. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και σας γνωρίζουμε και από κοντά. Καλή έργηση από το μεθοδικό σου, από το Λίκιο, από το Γυμνάσιο εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Μας μιλήσατε ότι αλλάζοντας τη δομή, δηλαδή η σωματιδιακή δομή αλλάζοντας και περνώντας και άλλη μορφή στις έξι διαστάσεις που, τις έξτρα διαστάσεις που υπάρχουν, μπορεί να δημιουργεί κάποιο σύμπαν. Λοιπόν, και από εκεί πέρα μπορεί να εξηγηθεί χρονικά. Λοιπόν, δηλαδή, ουσιαστικά... Να διακόψω μια στιγμή. Αυτό που λέω, για να το βάλω τα πράγματα, ωραία. Υπάρχει εδώ ένα σύμπαν, το βλέπουμε αυτό, εντάξει, το βλέπουμε όλο. Αυτό το σύμπαν, αντιστοιχεί, έτσι, αυτό το σύμπαν που σας έδειξα πριν το πάλι, αντιστοιχεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σε μια πολύ συγκεκριμένη συμπαγωγοποίηση. Εντάξει, βλέπουμε αυτό. Γιατί για να περάσει το ηλεκτρόνιο, παραδείγματος, να κάνει όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες, πολύ συγκεκριμένη μάζα, πολύ συγκεκριμένο φορτίο κτλ. Σημαίνει όλο το σωματίδιο, άρα αυτό είναι για να φυσικήνουμε από εκεί. Εντάξει, τώρα, ξεκινάμε από εδώ. Αυτό λοιπόν το σύμπαν εδώ που βλέπουμε, ερχόμαστε εδώ τώρα. Είναι το σύμπαν αυτό εδώ πέρα που είναι το τετράγωνο, το κουτί, το μπλε, το γαλάζιο. Εντάξει. Τώρα αυτό που συμβαίνει κάπου είναι σε κάποιο σημείο, δεν είναι ένα γρήγορο παντού, σε κάποιο σημείο κάπου, αυτό που συμβαίνει είναι αυτή η συμπαγωγοποίηση που σας έδειξα τώρα εκεί πέρα και που ήταν τρία τέτοια που λέει ο λόγος, εντάξει, έχει την ιδιότητα ένα από αυτά τα δαχτυλίδια να σπάσουν, λέω παράδειγμα τώρα, και έτσι να ελευθεροποιηθεί λίγο το και να περάσει σε ένα άλλο, σε μια άλλη συμπαγωγοποίηση. Άρα λοιπόν, όταν γίνει αυτό το πράγμα εδώ,
Το βλέπετε, είναι το αυτό το κόκκινο το σύμπαν. Σε αυτό το σύμπαν εδώ πέρα, επειδή η συμπαγωγήση είναι διαφορετική και αυτό το κάνει διαφορετικό, τότε έχει άλλους φυσικούς νόμους. Γιατί αλλάζει η διαδρομή. Μπορεί να μην έχει καν ηλεκτρόνο. Μπορεί το ηλεκτρόνο να μην είναι μια λύση που να περνάει από εκεί. Και έτσι καθεξής. Η ερώτηση μου είναι εξής. Δηλαδή, μιλήσατε για κάτι, μια εκδέκα στην κάτι που αυτό είναι χωρικά. Δηλαδή ότι σε τέτοια απόσταση μπορεί να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο σύμπαν. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Εάν, ας πούμε, εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή που βρισκόμαστε, ναι, δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις, ναι, και αλλάξει σφαγοποίηση, ναι, από κάποιο. Δεν το καταλάβουμε, σαν δικό του χώρο. Εδώ θα μπορούσε να είναι ένα σύμπαν που δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Θα είναι δικό του χώρο. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αντίληψη αυτού του χώρου. Άρα, λοιπόν, και αυτό μας το λέει, και αυτό μας το λέει η θεωρία του Αϊνστάιν. Μας δίνει αυτό το. Μπορεί και έχουμε λύσει εξώστον να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα δεύτερο σύμπαν εδώ που είμαστε και να μην μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να. Ένα με κεντάβρο και ένα με δεινοσαύρο. Έτσι. Επειδή, λοιπόν, και άλλο ένα με καλικάντζαρο. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι χωρικά, δηλαδή μακριά μας. Μπορεί να είναι και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, κάπου ένα άλλο σύμπαν. Ναι, αλλά θέλω να πω, επαναλαμβάνω, έτσι. Άρα, και προσέξτε, έχουν φτάσει να πούνε. Συμφωνώ απολύτως, θα το πάρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σοβαροί που κάνουν συμβουλές και τα λοιπά και επειδή βλέπουν σωρισμένα σε αυτή που λένε κοσμική αυτοβολία υποβάθρου, βλέπουν πέρα από αυτά που σας πρώτα εξηγούμε και τα λοιπά, υπάρχουν μερικές τις οποίες πιστεύουν περισσότερο ότι είναι πειραματικές γιατί πιστεύουν καλύτερες πειραματικές μεθόδους για να δούμε αυτό το πράγμα. Κάπου υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, αν θέλετε, από την στάνταρ, ας πούμε, γραμμή και έχουν φτάσει να πούνε, δεν το λέω με κακό αυτό το πράγμα, θα έχουν φτάσει εκεί η φαντασία του ανθρώπου να πει ότι αυτό ίσως συμβαίνει ότι τη στιγμή που γινόταν αυτή και από εκεί και πέρα που κατατσάθηκε το μετράμε την αγνοβολία αυτή, ίσως είμαστε σε επαφή με ένα τέτοιο είδος, ας πούμε, σύμπαν και από αυτή την επαφή έγινε αυτή η διαφοροποίηση μέσα στην αχνοβολία. Δηλαδή, έχουμε δει και τέτοιες, ας πούμε, έτσι. Και μια συνέχεια με αυτό. Δηλαδή, έχουν βρεθεί προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή, πώς μπορεί να αλλάξει ξαφνικά η δομή αυτή. Είναι κβαντικό φαινόμενο καθαρά. Καθαρά κβαντικό φαινόμενο. Πώς ένας πυρήνας που τον. Πώς το λένε, ουρανίου γίνεται ουράνιο 230, 238, 235 και ακτινοβολία α, είναι, όχι, είναι απρόβλεπτο αυτό το πράγμα, χρόνο ζωής μπορεί να δώσουμε και τα λοιπά, είναι καθαρά φαινόμενο, είναι το πιο σκληρό φαινόμενο της παιδικής φυσικής και το οποίο είναι αποδεδειγμένο, είναι το αυτό, το χρησιμοποιείται αν είσαστε βιολόγοι και γιατροί σε διάφορα αυτά, χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ας πούμε πράγματα, απλώς δεν το ξέρετε, αλλά είναι, δουλεύει κανονικότατα. Έτσι. Εδώ, ποιος. Ο Γιάννης. Πάνω σε αυτό θα ήταν και η ερώτησή μου, όπως θα δείχνει να πήγαινε. Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, αυτό με το tunneling είναι ο νόμος. Αυτό το παίρνετε σαν δεδομένο και κάποια στιγμή κάνει το tunneling. Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Αυτό είναι από μια στιγμή. Το tunneling είναι ένα φυσικό παρεμβαίνω φαινόμενο. Και όλα αυτά τα σχετικά με αυτό δεν είναι. Πού είναι το παιδί αυτό που το λέτε. Αυτό δεν είναι. Το βάζουμε με το. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Έτσι, ότι μπορεί να γίνει το tunneling. Ναι, ναι, τα ξέρω. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Απλά και σε αυτή την έννοια, αυτό το αποδεχόμαστε σαν. Ναι. Επειδή υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι γιατί να γίνεται τώρα και γιατί να γίνεται μετά, και να υπάρχει την πιθανότητα και που το κάνουμε στο speculative ότι ταυτόχρονα γίνονται όλα με τα parallel loop events κτλ. Υπάρχει και δουλειά πάνω σε αυτό το πεδίο, αυτό ή αυτό έχει καμία σχέση. Υπάρχει. Και γίνεται θεωρητική δουλειά πάνω σε αυτό το πεδίο. Βέβαια γίνεται. Και πάλι και τώρα να σας πω κάτι. Ο λόγος που ξαναγυρίσαμε σε αυτό είναι από το 2013 και το 2015 μετά που έχουμε το European Space Agency, όχι το European Southern Observatory στο Κάτι, στο Παρίσι, με το Planck, με το διαστημόπλαιο του Planck, το οποίο μας έδωσε απίστευτα καλά πειραματικά δεδομένα για την κοσμική, το Cosmic Microwave Background Radiation, έτσι αυτό το πράγμα εκεί, και αυτό μας τεστάρει πάρα πολύ τα μοντέλα της inflation τα οποία έχουμε και τα οποία σχεδόν απέμψε τα πάντα εκτός από ένα, τέλος πάντων και τα λοιπά, τα οποία είναι μια ολόκληρη ιστορία και αυτό το ένα, εντός εισαγωγικών, υπάρχουν κι άλλα,
μας δίνει τέτοιους χώρους, γιατί εδώ πέρα, αν αυτή η inflation ήταν μόνο 10 στα 30, τότε πού να χωρέσουν να μπουν τα άλλα σύμπαντα αυτό που συζητάμε εδώ πέρα. Αυτό όμως μας δίνει πολύ μεγαλύτερο από 10 στα 30, μπορούν να χωρέσουν αυτά τα οποία συζητάμε. Άρα θέλω να πω, ο λόγος που ξαναγυρίσαμε πίσω, γιατί αυτές οι ιδέες κυκλοφορούν από τις αρχές του 2000, έτσι, αυτά τα οποία συζητάω εδώ πέρα. Αλλά ο λόγος που ξαναγυρίσαμε πίσω, έχουμε μια πειραματική σπροξιά. Δηλαδή με την έννοια ότι τα πράγματα ξανακοιτάμε, γιατί δουλεύει τόσο καλά το σύστημα αυτό της inflation και μας δίνει τέτοια καλά νούμερα προς αυτά τα οποία θέλουμε από εδώ πέρα, ώστε να είναι μεγάλο το σήμα, να τα χωρέσει όλα αυτά, τα οποία υπάρχει, έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους, ας πούμε, ενδείξεις. Και γι' αυτό ξαναγυρίσαμε και τα κοιτάμε τώρα με πιο πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα, αν θέλετε. Ακούσαμε πολλές φορές το όνομα του Einstein. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με τον κύριο Καραθεοδωρή, ο οποίος πέρασε από τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και στην Ελλάδα, βέβαια. Να μας πείτε τη γνώμη σας, τη θέση σας, αυτό το οποίο πιστεύω. Ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε. Για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα τώρα με τον Καραθεοδωρή, μια μεγάλη προσωπικότητα που είναι γνωστό στα μαθηματικά, με βαριέσουν πρίσιπ και το ένα και το άλλο, το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα κλπ. Δεν νομίζω ότι τιμάμε τη μνήμη του που να λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα με τον Αϊνστάιν. Ακούστε. Πρώτον, ο Καραθεοδωρή, ο Αϊνστάιν όταν έκανε την ειδική θεωρία της κινητικότητος ήταν 25 χρονών, μια άγνωστη προσωπικότητα στη Βέρνη. Δεν τον ήξερε ούτε σχεδόν η μάνα. Λοιπόν, ό,τι και να έκανε ο Καραθεοδωρή δεν του μίλαγε ούτε για να δώσει πασατέμπο. Έτσι αυτό το πράγμα. Πάει αυτό. Δεύτερο, ο Αϊνστάιν δεν ήταν, παρότι θα σας φανεί περίεργο αυτό που μου λένε, ήταν φυσικός genius, διέστηση και τη imagination, ας πούμε, κτλ. Αλλά έβλεπε εικόνες μπροστά. Λοιπόν, όταν κατάλαβε για το Ριμάνιαν κτλ. Κτλ. Είχε τον Γκρόσμαν, είχε διάφορους φίλους που τον βοηθήσαν πάρα πολύ στο να βάλει στο χαρτί αυτό που είχε στο μυαλό του. Βέβαια, το να ξέρεις τη Ριμάνιαν γεωμετρία δεν σου έβγαζε τη θεωρία της σχετικότητος, έτσι. Λοιπόν, πήρε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από αυτούς. Τώρα, μέσα σε εκείνη την ιστορία, όταν πια ο Αϊνστάιν είχε γίνει γνωστός, ας πούμε, κτλ. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν γράμματα μεταξύ Καραθεοδωρή και Αϊνστάιν και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία αυτά βοηθήσαν σε όλη την αυτή. Άρα ήταν και ο Γκρόσμαν και ο ένας και άλλος κτλ. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό, ότι και η αναγνώριση που το κάνει ο Αϊνστάιν είναι πάρα πολύ κακή άνθρωπο, γιατί ήταν έτσι κύριε εκείνη τη εποχή. Όταν μίλαγε με κάποιον, τον αναγνώριζε και το έλεγε. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, το αναγνώρισε και το έγραψε, ας πούμε, κτλ. Αλλά από εκεί το να λέμε ότι αυτά που ακούω στην Ελλάδα, ότι ο Αϊνστάιν έκλεψε από τον Καραθεοδωρή και αυτά, νομίζω δεν κάνουμε καλό ούτε καλά στον Αϊνστάιν, αλλά ούτε και στον Καραθεοδωρή, έτσι αυτό το πράγμα. Ο Καραθεοδωρή δεν έχει καμία ανάγκη από την, πώς το λένε, γενική θεωρία της σχετικότητας. Ο Καραθεοδωρή είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που θα μείνει στον κόσμο πάντα για αυτά που έχει κάνει, έτσι. Ότι ήταν μέσα σε αυτή την συζήτηση, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν πολύ πολύ κανένας τίποτα, έτσι. Αυτό δεν θέλω, μην το πάρετε ότι είναι αρνητικό, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε. Γιατί ακούω συνέχεια αυτές, ας πούμε, έτσι, δηλαδή μην, γιατί κάνουμε κακό. Μας περνάνε διαγραφικούς. Και ναι, εσείς δεν το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουμε εμείς όμως που μία πηγαίνουμε στις υπόφες με τους συναδέλφους μας. Καταλάβετε τι γίνεται τώρα. Και εγώ δεν μπορώ να απολογούμε για κάθε Έλληνα που γράφει στο αυτό, δεν ξέρω, και τα γράφει και στα αγγλικά. Δεν μπορώ να απολογούμε πια, ας πούμε, έλεος για αυτό το πράγμα, ας πούμε, εδώ πέρα, έτσι. Και δεν υπάρχει καμία, ούτε καμία συνωμοσία, ούτε οτιδήποτε κτλ. Ναι, ήταν μέσα στο παιχνίδι, προφανώς ήταν μέσα στο παιχνίδι, έτσι, και έκανε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Καταρχάς, για από απόψεως φιλοσοφικής, νομίζω ότι αυτό που από μικρός γοητεύτηκα πάρα πολύ ήταν με τον Αλμπέρ Καμί, διάβασα το μύθο του Σύσυμου και εκεί πέρα
τέλειωσα τα στάτ, όπως θέλετε, δεν ξέρω αν είναι φιλόσοφοι εδώ πέρα κτλ. Μου ήλυσε όλα μου τα εσωτερικά μου, αφού τα γκώθηκα να σας πω την αλήθεια και έλεγα γράψει, και εγώ τα σκεφτόμουν καθώς να τα γράψει. Δεν το λέω τώρα για αστικά, έτσι τα γκώθηκα. Λέω εσύ. Αλλά απλώς με λύτρωσε ο Καμίγκη, αυτό τον έχω συνέχεια. Ήταν και ωραίος τύπος, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο υπαρξισμός του Σαντ, ο οποίος βέβαια στηριζόταν σε Μάρτιν Χάιντεγκερ κτλ. Αλλά ας τον αφήσουμε τώρα γιατί είχε άλλα προβλήματα. Πρέπει να πιστεύω εγώ να αναθεωρήσουμε πολλά από αυτά τα οποία πιστεύουν έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου πει κανένας ότι δεν πρέπει να σκοτώνω επειδή με βλέπει κάποιος και γι' αυτό δεν πρέπει να σκοτώνω. Νομίζω ότι φτάσαμε πια. Αυτό ήταν σωστό σε κάποια εποχή που η ανθρωπότης καθόταν από τη ζωώδη κατάσταση και έφτανε σε μια έτσι. Και αυτά όλα παίξαν ένα ρόλο και παίξαν πάρα πολύ σωστό ρόλο μέχρι ένα σημείο. Έτσι. Τώρα όμως φτάσαμε, περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο και λέμε ότι δεν σκοτώνω γιατί μαζί δεν έχω δικαίωμα να σκοτώσω κάθε όπως είναι ένα σύμπαν και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να βρεθεί η κοινωνία που να είναι αν ζήσουμε με αυτό το είδος το πράγμα. Αυτό που πάει να γίνει τώρα. Πάρτε το τι γίνεται με τις δημοκρατικές αυτές και τα λοιπά και βλέπετε το τι συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι ναι, θα έλεγα ότι η φυσική απόρρεια αυτών, αν το πάρετε τη φυσική νόμη, το τι μας λένε, ναι, μας λένε. Άρα λοιπόν, ακόμα ίσως και το ποινικό πρέπει να το να θεωρήσουμε, να δούμε το τι συμβαίνει, αν λάβουμε υπόψη μας αυτό είδος τα πράγματα. Γιατί μίλαγα με κάποιον και μου έλεγε, και τελειώνω, και του έλεγα αυτή ότι ξέρεις, αυτός εκεί και αυτός εδώ πέρα θα ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα και το ένα και το άλλο και αν έχει γίνει προηγουμένως πίσω και τα λοιπά. Και μου λέει, εσύ άμα είναι αυτά σωστά, τεινάει στον αέρα όλο το νομικό σύστημα. Και θα σου πει κάποιος που σκοτώνει, ότι ξέρεις εγώ, δεν σκότωσα, αλλά έπρεπε να σκοτώσω γιατί ο προηγούμενος μου, ο δίδυμος αδελφός δισεκατομμύρια χρόνια πίσω, είχε σκοτώσει, πρέπει να σκοτώσω κι εγώ. Δηλαδή μιλάμε τώρα, πάμε σε τέτοιου είδους ας πούμε πράγματα, εντάξει. Άρα λοιπόν, θέλουμε προσοχή αυτό. Αλλά πάντως επαναλαμβάνω, αυτό που θα έλεγα ότι είναι και φυσικό και θετό, με την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει τώρα σε τέτοιο επίπεδο που πρέπει όλα αυτά να τα ξανακοιτάξουν με πάρα πολύ και νομίζω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και θα έπρεπε ο κόσμος για πολλούς από εμάς να ξέρει όσο ξέρει το Χάιζενμπεργκ, να ξέρει και τον Αϊνστάιν να ξέρει το Χάιζενμπεργκ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Αϊνστάιν είναι μεγάλη μορφή, μεγάλο όλο αυτό το πράγμα για όλο το σύμπαν της εξώσεων. Είναι κλασικός κόσμος ακόμα. Ο Χάιζενμπεργκ άλλαξε γιατί είναι η κορυφή, είναι κι άλλοι μαζί, αλλά ο Χάιζενμπεργκ. Έτσι, ήταν αυτός που έκανε την μεγάλη. Δεν λέω ότι ήταν ο μόνος που ξαφνικά βγήκε ένα πρωί, ξέρουμε τώρα την ιστορία, αλλά τέλος πάντων ο Χάιζενμπεργκ ήταν η μορφή που έριξε το βέλος και άλλαξε τον κόσμο από το ναι και το όχι να κάνει αυτά τα τάνελινγκ που λέγαμε προηγουμένως και το ένα και το άλλο. Πολύ μεγάλη μορφή. Δυστυχώς, για να σταματήσω εδώ πέρα, λόγοι άλλοι, έτσι, λόγοι άλλοι οδήγησαν στην αμάβωση του ονόματός του ένα διάστημα. Ας πούμε και τα λοιπά, και το οποίο κανονικά δεν έπρεπε. Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ αν ήταν και αν δεν ήταν και τι έκανε και τι δεν έκανε και τα λοιπά. Πάντως πιστεύω και πιστεύτε με ότι ο Χάιζενμπεργκ θα βρει τη σωστή του θέση μέσα στους Άγιους Πατέρες της Φυσικής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι τόσο ιερό αυτό το θέμα. Κύριε καθηγητά, έχω την αίσθηση ότι πολλά ερωτήματα περιστρέφονται γύρω από το αυτή η περίπλοκη φυσική συμβάλλει τελικά στην ανθρωπότητα. Όλα καταραίουν γύρω μας και ψάχνουμε ίσως κάτι τέτοιο. Εγκατακλείδη θέλει να μας πείτε τον ρόλο των επιστημόνων σήμερα και... Έναν ρόλο των επιστημόνων νομίζω ότι τι άλλο να προσφέρουμε από αυτό που προσφέρουμε εδώ πέρα. Δηλαδή εντάξει, οι βιολόγοι μας κρατάνε και οι γιατροί μας κρατάνε να ζούμε όσο μπορούν περισσότερο και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε και ότι εκεί πέρα οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι μέθοδοι οι οποίοι δουλεύανε φυσική χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιείτε, και φαντάζομαι εδώ πέρα, είναι από εκεί πέρα. Αλλά δεν το αφήνω. Εγώ το αφήνω. Του πράγματος ότι τελικά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ότι σκοπός υπάρχει το τίποτα. Αυτό είναι το πράγμα. Από εδώ μέχρι εκεί και. Βλέπετε το τι συμβαίνει. Ότι είμαστε μια τελίτσα. Ναι, κάνουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Όχι μόνο διατηρηθήκατε την προσοχή.
σήμερα εδώ να ακούσουμε την ομιλία σας, που όπως είδατε είχε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αποδεχθήκατε και την πρότασή μας να γίνετε επίτιμο μέλος της Λέσχης. Σας ευχαριστούμε. Σύντομα πάλι κοντά μας, ίσως συνέχεια του θέματος και κάποιο άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.